Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Γράφεται ιστορία. Ναι, ρε φίλε. Είδα ανοιχτή την πόρτα και μπήκε. Γράφεται ιστορία. Συλλεκτική. Σωτήρη, γράψτε αυτή την εισαγωγή να παίζετε κάθε. Ο Φιλέας Φόγκ, φίλε. Ο Φιλέας Φόγκ, να ξέρει. Είναι και 20 ήμουν εγώ εδώ. Α, έτσι πάει, ε. Πώς να μην το λατρεύω το παιδί αυτό. Μας βάζει και χέρι. Πώς να μην το λατρεύω. Πώς να μην το λατρεύω το παιδί αυτό. Καλημέρα, καινούρια ζωή. Αδέρφια, βάλε μια αναβίση να ακούσουμε. Όχι, μην βάλεις αναβίση, περίμενε. Γιατί δεν με προσκλήσεις για live που κοστίζει 30.000 ευρώ. Εντάξει, θα τα βάλεις μετά. Και όχι, για τα τρία εισιτήρια του Άρης Πανετολικός θέλουμε μια αναβίση, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε δύο, συνεπώς, ένα διαγωνισμό. Κάτσε. Να πούμε καλημέρα, ήρεμα, ήρεμα. Σωτήρη, μην βάλεις καμιά αναβίση. Περίμενε. Μετά βάλε. Μετά βάλε. Μετά βάλε. Μετά βάλε. Ή μάλλον άστο. Βάλε καλύτερα. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγούδι. Μετά, μετά. Άστο. Λοιπόν, από σένα έχουμε ένα διαγωνισμό. Τρία εισιτήρια σου δίνω εγώ. Τρία εισιτήρια. Ωραίο, καλό. Εντάξει, ωραία. Θα τα μαζέψουμε τώρα, πάμε μια ανάσα. Ναι. Παιδιά, ντυθείτε καλά σήμερα. Ναι, ψόφο έχει. 4 με 5 βαθμούς. Τέσσερις. Κάθε μέρα έτσι θα είναι. 4 με 5 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία σε σχέση με την εψεσινή ημέρα. Αύριο περιμένουμε να πιάσει κάποια στιγμή το μεσημέρι διψήφιο. Μέχρι και αύριο το πρωί θα δεν πάει έτσι. Δεκέμβριο το έχετε αντιληφθεί. Ναι. Ντυθείτε καλά. Ακόμα δεν έχουμε κρυώσει. Ναι, κρύωσε. Μια χαρά κρύωσε. Μια χαρά κρύωνε εγώ. Μόνη του μπάρα θα είναι ζεστή σήμερα. Καλά που ήταν σήμερα ο Παναγιώτης πίσω. Του μπάρα σήμερα θα είναι του μπάρα. Καλά που ήταν ο Παναγιώτης σήμερα και με ζέστανε. Κανονικά ήταν πίσω μου, το κατέβηκαμε μαζί. Ήταν από πίσω μου, κολλημένο και πραγματικά νιώσα ωραία. Το εννοώ. Τι έγινε. Νιώσα ωραία. Δίνει τροφή για σκέψη. Συγγνώμη, ήταν πίσω μου και ένιωσα ωραία. Α, ναι, είπα κλείσει το χαλί. Συγγνώμη. Ωραία. Ωραία. Σωτήρη, πες χαλί που σου είπα να το κλείσει. Θα βάλουμε την αναβίση να μα πει καλημέρα στον κόσμο. Βάλε την αναβίση. Βάλε την αναβίση να μα πει καλημέρα. Γιατί έχουμε 30 quiz και 30 θέματα. Πολύ προγραμματισμένο. Αλλιώ σε μένα να μην κάθομαι να δουλεύω ούτε βράδυ μέχρι τι 2 ούτε το πρωί. Να μην σηκώνω. Και έχω τον Παναγιώτη σημαίνω με στο κρύο. Κρίμα το παλικάρι. Με περίμενε 12-13 λεπτά. 15 πόσο. Εγώ δηλαδή στο τύρι, το τραγούδι. Το ψάρι να το βρει, έτσι. Αυτό που ζήτησε ο Χρήστανθος. Λοιπόν, άντε, τώρα μαζευτήκαν όλοι. Ναι. Έχουμε λοιπόν δύο διαγωνισμούς. Ξεκινάμε από τον φτωχό, τον μίζερο. Ναι. Τρία εισιτήρια μίζερο για το Άρης Πανετολικός το Σάββατο 7 η ώρα στο Κλεάνθη Μικελίδης. Ματσάρα. Εντάξει, σαν διαγωνισμό λέω, ρε παιδί μου. Μίζερο είναι τρία εισιτήρια. Εντάξει. Για τον κόσμο. Τρία, πόσο κάνει, πόσο στοιχίζεται. 10 ευρώ, πόσο 10 ευρώ. 5-10 ευρώ. Εντάξει, ωραία. Τι. Πάμε τώρα στα ακριβά. Προσέξτε. Δίνουμε δύο μονές σήμερα. Mm. Θα δίνουμε δύο μονές και αύριο. Καλά, σήμερα πες. Από καρδιάς ευχαριστούμε τα παιδιά, την παρέα από την Αθήνα που στείνει κάθε χρόνο το τεράστιο Eject Festival και κάνει και καμιά δεκαριά άλλα. Καμιά δεκαριά άλλες λαϊβάρες. Ιδιαίτερα τον Σταύρο, ο παδό του Χαρναϊκού, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή στο χειμώνα να έρθει εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Μας ακούει στην Αθήνα, μας στηρίζει και προμοτάρει την εκπομπή μας. Σταύρο, προσωπικά εγώ δεν έχω λόγια. Χάρηκα πάρα πολύ. Καθημερινά χαίρομαι περισσότερο για τη γνωριμία μας πριν από περίπου 15-18 χρόνια, 20 χρόνια πόσα πάνε. Είναι αυτός που αγαπάει και τον Ηρακλή. Όχι. Α, εντάξει. Τον κυνηγάει. Αυτό λέω. Ναι. Είναι μόνο Χαρναϊκός, τίποτα άλλο. Είναι αυτός που πήρες πέρσι. Ναι, για να ρωτήσεις. Πάρει ο Χαρναϊκός για να ρωτήσεις πώς θα πάει το μάτς ενώ ο Χαρναϊκός δεν έπαιζε. Και το είχα ξεχάσει, ρε. Το είχα ξεχάσει. Τι δημήθηκε ο άνθρωπος. Το ξέρεις. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρεις αυτό τι έχει κάνει. Θα πάρουμε τον Σταύρο, θα μας πει για το Άρης Χαρναϊκός. Σταύρο και τα λοιπά, ο Χαρναϊκός σε τι κατάσταση είναι, θα κερδίσει τον Άρη και τα λοιπά. Και του λέει: φίλε, έχουμε αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, δεν παίζουμε. Το είχα ξεχάσει εγώ, ρε. Αφού του είχα κάνει εγώ θέμα εδώ. Σκέψου αυτό να το κάνει άλλο. Στην τηλεόραση, α πούμε. Να έχει ξεχάσει κάποιο ότι δεν έγινε το μάτς. Βρε, αφού το είχα κάνει θέμα εδώ. Αφού το είχα κάνει θέμα εδώ. Αλλά απορώ, πώ το θυμήθηκε αυτό. Δεν το θυμήθηκε. Απορώ. Ο Ρουσιάνο. Σε τόσο βλάκα. Καλά, μην το πείστεψε. Ότι θυμήθηκε αυτό. Τι υδρεολόγιο είναι αυτό, ρε φίλε. Τι υδρολάκια είναι. Μπορεί να πάρουμε 3-4 πρωταθλήματα. Να μα λέει μπαχλαμάδε. Αυτά που κάνει εσύ δεν τα θυμάμαι. Ναι. Μου τα θυμίζει ο Σωτήρης. Αλλά γενικά θυμάμαι, εντάξει. Για να ακούσουμε λιγάκι. Ακούγοντα, ναι. Ωραία είναι η αναβίση εδώ. Με μπουκάλι χωρί. Τροπή. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα καινούρια ζωή. Η αγάπη. Συγγνώμη, και καταλάβω. Θα πέσει του μπαέκι. Αυτό σήμερα. Ας πούμε, πού κολλάει. Το καλημέρα. Το καλημέρα. Α, καλημέρα λέμε ρε φίλε, τίποτα άλλο. Μόνο το καλημέρα. Ωραία.
Λοιπόν. Και μπορεί να κολλήσει στο ότι θα πέσει η τούμπα ναι. και ναι. μετά με τους αρχαιολόγους και τα λοιπά δεν θα σηκωθεί. Ωραία. Παιδιά, μην τα κάνουμε έτσι, να τα κάνουμε μαζεμένα, να μην κάψουμε θεματάκια, να βάλω το κουκί και μετά με την ισχύ σου. Χρήσατε ό,τι θέλει. Δεν είπα τίποτα. Α. Λοιπόν, τρία εισιτήρια. Ναι. Άρης Πανετολικός. Σάββατο, ματσάρα, κλειάζει ο κελί 7 η ώρα. Ωραία. Και δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις για το προσκύνημα. Γιατί αυτό δεν είναι live. Είναι προσκύνημα στον νονό του Gothic, στον νονό του Dark Wave. Τον τεράστιο εγκλεζάρα Πίτερ Μέρφι που γιορτάζει τα 40 χρόνια των τεράστιων και μοναδικών και απλησίαστων. Bauhaus με μια πανευρωπαϊκή περιοδία. Bauk. Έρχονται στην Αθήνα, έρχονται στην πόλη μας. Πίτερ Μέρφι, David Jay, μαζί τους οι Αθηναίοι, αν δεν κάνω λάθος, PJM. Το live δεν χάνεται με τίποτα. Είναι sold out. Πάει για sold out. Γι' αυτό και ευχαριστούμε. Είναι την, ή πάει. Θα γίνει sold out, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα δεν είναι. Θα σηκωθούν και νεκροί. Εδώ φαντάζομαι εγώ που δεν ασχολούμαι, κανένα δυο με ρωτήσα. Λέει εσύ θα δίνετε τίποτα. Λέω στήλε, φίλε, δεν ξέρω. Ο Μάριος δεν τα κάνει αυτά. Ναι, για τον Έντι Μέρφι. Λοιπόν, Πίτερ Μέρφι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Πίτερ Μέρφι, David Jay. Συνεπώς, Bauhaus στο Principal Club Theater το Σάββατο, δύο μονές προσκλήσεις. Είναι gothic τελικά η μουσική ή house? Αυτή είναι θεός, είναι αυτός που γέννησε ουσιαστικά αυτό που λέμε gothic, σκοτεινό, dark wave, που όρισε τα πάντα. Εσύ πιάς κούτρα εκεί πληρώνεις? Εγώ σε αυτό θα πάω τζάμπα γιατί τον έχω πληρώσει. Γιατί κάνω αυτό, τέτοιο πρόμοβο. Τον έχω πληρώσει 30. Εσύ Άρη θα πας τζάμπα? Πανετολικό. Είμαι μουσιογράφος, φίλε. Εσύ είπες δεν είσαι. Εγώ είμαι μουσικοκριτικός. Τι είσαι? Και μουσικοκριτικός. Τι είσαι? Κάτσε να πούμε το πώς. Να πούμε το πώς. Να μιλήσουμε. Τώρα μην πας λάβα. Πώς το είπες? Μουσικοκριτικός. Υποκλίνομαι, είσαι. Ναι. Είναι. Είσαι. Απλά πράγματα. Είσαι. Αυτό. Είσαι. Όποιος θέλει. Είσαι. Σχολή δεν έχω πρόβλημα. Μουσικοκριτικός. Ναι. Συνεπώς τι κάνετε. Και δεν μου λες. Ναι. Τι. Μικρά Ασία έχεις πει ότι είσαι, όχι από την Κρήτη. Ε, κριτικός το κρίμα γιώτα. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, FM κενό, όνομα, επώνυμο. Θα περάσει 20 χρόνια, δεν βάλουμε κανένα θέμα. Τζάμπα τα έβγαλα, quiz, θέματα, τζάμπα. Λοιπόν, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης, τίποτε άλλο. Ή Έντι Μέρφι. Τίποτε άλλο. Ή live. Μας αρκεί, τίποτα άλλο. Έτσι, ένα live δίνουμε σήμερα. Αύριο θα δίνουμε για Πίτερ Μέρφι και για Rock and Roll Children. Άλλο sold out, κλεισμένο αυτό sold out. Απλά ο Βαγγέλης από το 8ball, επειδή μας ακούει και μας λατρεύει, βασικά με λατρεύει, μας δίνει να δώσουμε δύο διπλές προσκλησούλες. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα Άρηση Live ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. 54-526. Α, το χαλί μας, μπράβο. Yeah. Λοιπόν, προσέξτε. Το πρώτο quiz το πάμε μέχρι τις 11 παρά 25. Γιατί ρε φίλε μόνο τόσο λίγο. Το πρώτο quiz. Μέχρι τις 11 παρά 25. Έναν αιώνα χρόνο δίνεις. Κάνει πρώτη σύνδεση εψέ η Cosmote Sport 2 ναι. High Definition ναι. με το στάδιο Νταλούζ για το παιχνίδι της Μπενφίκα με την ΑΕΚ. Το οποίο έλξε με σκορ 1-0. Αργά το φάγανε. Είδα 0-0 στο 88. Είδα από το match από το 89 και μετά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Έχουμε θεματάκια από εδώ πέρα. Χρήσανθε. Λοιπόν, το κουιζάκι μας. Γίνεται η σύνδεση. Έτσι. Και εστιάζει ο σκηνοθέτης σε πολλές παρέες Ελλήνων. Ναι, Μαρία. Σε μία συγκεκριμένη, είναι μία οικογένεια, εστιάζει για περίπου 12 δευτερόλεπτα. Σοπ. Ποιος είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής, μην πεταχτεί κανείς. Δεν το είδα ούτε άλλους. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο Σωτήρης θα το βρει με το που το πω, χωρίς να το έχει δει. Εύκολο. Ποιος είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Ηρακλέους με την οικογένειά του, με κασκόλ της ΑΕΚ, ο οποίος απολαμβάνει χαμογελαστά την έξοδο των δύο ομάδων. FM κενό. Με το... κασκόλ της ΑΕΚ. Με κα... Όχι του Ηρακλή. Ο Κώτης. Όχι, αυτό δεν σε βάζει γκολ. FM κενό. Κακή παρέα είναι. Κακή συναστροφή. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Δίπλα το όνομα του ποδοσφαιριστού. Πέστα. Ο Ανδρέας ο Μπαρίνη απλά κοιτούσε, δεν πήρε χαμπάρι. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Ηρακλέους με την οικογένειά του, προφανώς την οικογένειά του αυτή, έτσι κατάλαβα εγώ και όλος ο κόσμος, αποστολή στο 54-526. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, όχι στην πρώτη απάντηση, θα γίνει κλήρωση μέχρι παρά 25 παρά 20. Γιατί έχουμε ένα άλλο πολύ πιο απλωμένο για πολύ κόσμο. Και εγώ έχω ένα. Στο οποίο εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτά.
Δηλαδή, 2-3 εισιτήρια. Άρης Πανετολικός, 2 μονές για το προσκύνημα στον Πίτερ Μέρφυ το Σάββατο. Δεν είναι live αυτό, είναι προσκύνημα στον τεράστιο και μοναδικό Πίτερ Μέρφυ, τον Bauhaus. 40 χρόνια Bauhaus φέτος. 40 χρόνια σκοτεινιάς, καταχνιάς, απογοήτευσης, έτσι. Ρε Μαρία, σε παρέσει ο άλλο και γράφει Eddie. Είναι Peter Murphy. Εντάξει, εντάξει μπορεί για χαβαλέτο να έρθει έτσι. Μπαίνει στην κλήρωση. Εντάξει. Μπαίνει στην κλήρωση. Quiz. Ναι. Χωρίς γυαλιά ηλίου. Όπα. Ποιο από του Σπύρο Αλεκάκη Μάκη Σαριγιάννη έβαλε χθε 35 plus πόντου στο βαθύλακο Sport Center. Ποιο από του δύο. Πες τα ξανά. Ποιο από του Σπύρο Αλεκάκη Μάκη Σαριγιάννη έβαλε χθε στο βαθύλακο Sport Center 35 plus. Δεν θυμάμαι αν είναι 37, 39 ή 36. Γι' αυτό το λέω έτσι. Ποιο από του δύο. Ποιο από του δύο παίκτε. Δεν βοηθάω, δεν λέω τίποτα. Όχι, δεν λες, δεν μιλες. Ούτε βοηθάει τίποτα. Δεν θα βοηθάμε καθόλου. Ο ένας έβαλε 35 πλάς. Με καμιά 10 τρίποντα στο τέλος. Ο άλλος μου κάτσε μια αγωνιά στο στήθος και θα τον έδερνα. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Βάλαμε το quiz. Ναι. Εντάξει. Κερδίσαμε φυσικά τη ομάδα μας. Στο βαθύλακο Sport Center. Σόπα. Κερδίσαμε. 190. Σόπα. Ναι. Πόσε, δύο μέρες παίζατε. Όχι, τι δύο μέρες. Άμυνα 0. Άμυνα 0. Η χαρά του Μάρκοβιτς. Με τα μάτια. Η χαρά του Μάρκοβιτς. Με τα μάτια. Με τα μάτια. Με τα μάτια. Άμυνα, με τα μάτια. Μιλάμε εμείς, μάλιστα. Ναι. Πόση ώρα παίζετε, 10 κανονικά. Όχι. Τι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τι πάνω κάτω. Με πόντους. Α, ναι. 50-50. Τι, μέχρι να φτάσει κάποιος 100 δηλαδή. Ναι. Α, έτσι πάει. Ναι. Γιατί το κάνετε έτσι. Πώς το κάνουμε. Να βάζουμε χρονόμετρα. Χρονόμετρα, ναι. Αλλά ποιο είναι χρονόμετρο χρειάζεται. Μπράβο, ρε Μάρκο, χίλια ευχαριστώ. Και καφεδάκι σε κέρασε σήμερα, Παναγιώτη. Όχι, φίλε. Καφεδάκι σου πήρε. Εδώ λέει lovers κάτι από κάτω. Τι εννοεί. Τι. Κάτι lovers. Όχι εδώ, εδώ στο κουτέ. Κάτι lovers. Είναι coffee lovers. Για τους, ναι. Για τον, για μένα. Α. Ωραία. Άρα έχουμε τρία quiz. Ωραία παιδε, εντάξει, τα άλλο quiz. Το ένα είναι το βασικό με το... Να δω, πραγματικά θέλω να δω. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν αυτοί οι οπαδοί οι οποίοι δεν ξέρω, ξέρουν την ιστορία από το 2000 και τούδε. Ούτε 2000. Από το 2004 και τούδε. Πραγματικά, το ειλικρινά. Τούδε τι είναι. Ειλικρινά, δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή τον δείχνει πόση ώρα και γύρω κάνεις. Και είναι γύρω μου. Ο Παλομπαρίνη δημιουργούσε. Είναι γύρω μου. Είναι γύρω μου 45, έχει και 45 και 50. Επειδή εκείνη την ώρα κάνεις μετάδοση έτσι. Είναι λίγο δύσκολο γιατί ξέρεις. Τίποτα, ήρεμα, σχολίασε. Δεν έχουν βγει ομάδες. Υπάρχει μια πιθανότητα να, είναι, να μην είναι αυτός. Δεν θέλει να εκτεθεί ρε φίλε. Δεν θέλει να εκτεθεί. Μπορείς να πεις ότι πιθανό είναι αυτό. Δεν λέγω τον Μπαρίνι. Τι να πεις στον αέρα. Δεν λέγω τον Μπαρίνι. Μετά θα πει μπορεί να είναι ο Ασλαμάς. Λες να μην είναι. Μοιάζει με τον Ασλαμά, έτσι θα πει. Όχι, μπορεί. Δεν λέω για τον Μπαρίνι. Δεν κατάλαβες. Για τον κόσμο γύρω. Δεν κατάλαβες τι λέω. Για τον κόσμο γύρω. Του λέω το άλλο. Ποιο είναι, κατάλαβες. Δεν είδε. Ο παδός της ΑΕΚ, το βλέπω λίγο. Είναι η κάμερα πάνω, το πλάνο είναι φανταστικό. Πρώην ποδοσφαιριστής ΑΕΚ και Ηρακλή. Δεν ξέρω αν ο σκηνοθέτης, αν ο σκηνοθέτης του Πορτογάλου τον ήξερε. ΑΕΚ και Ηρακλή. Ναι, δεν τον είδε καμιά στιγμή. Απλά έκανε πλάνα. Αυτό ήταν η οικογένεια, ήταν ωραία εικόνα. Έμεινε πολύ παραπάνω σε αυτόν. Ποιο δηλαδή παίκτη έχει παίξει στον Ηρακλή και στην ΑΕΚ. Σαφώς ΑΕΚ η καριέρα του. Δηλαδή, όταν τον ακούς, λες ΑΕΚ. Ο Άνταμ Τζανετόπουλος. Δεν λέω και τους άλλους δύο συλλόγους που έπαιξε, είναι σαν να τον είπα. Από και τους άλλους δύο, τους, τον είπα. Εντάξει. Okay. Να δω. Ο Ντέμις Νικολαίδης. Μέχρι παρά. Μπράβο, ρε σκύλε. ΑΕΚ ή Ηρακλή. Ηρακλή πότε ήταν, δεν θυμάμαι. ΑΕΚ, ο Ντέμις ΑΕΚ. ΑΕΚ πότε ήταν. Δεν μου λες. Ο Κοφίδης. Α, όχι, ο λεφτός ήταν Ολυμπιακό. Τότε είχατε τραβήξει και Ολυμπιακό εσείς. Λοιπόν. Ο Χατζηπαναγής. Χίλια μπράβο στα παλικάρια του Κώστα του Μέξα. Μέξα. Α, σήμερα μιλάμε για το μπάσκετ. Σήμερα μιλάμε για μπάσκετ! Που άφησε εκτός αποστολής τον David Ingram, πες αυτά Μάριε, πες αυτά. Για την τεράστια επιτυχία τους, αμερικάνικο μάτσεψε στο Ιβανόφιο, σαφώς και ήμουν. Πες που το Λίμπερο, μεγάλη, ο Λίμπερο το είχε εδώ πέρα κανονικά μετάδοση. Ο Λίμπερο το είχε ζωντανά, yeah. Γιατί έτσι βολεύει για να λουφάρουν κάποιες τις εκπομπές, αλλιώς άμα δεν βολεύει. Πάρα πολύ απλά. 5 ώρα. Ζωντανά. 7,5 ώρα έφυγε ο Παπαδόπουλος. Σε περιγραφή του George του Ματζιούκης. Δεν ήταν ο Ματζιούκης. Το μάτς πήγε στην παράταση. Δεν άκουσες καν το μάτς. Αφού ήμουν εκεί, πού να το ακούσω, φίλε. Α, υπέθεσα. Άρα πώς είπες λουφάρουν και. Ποιος το έκανε, ο Ντρούλινγκ. Ποιος ήταν, συγγνώμη. Ο Ντρούλινγκ ήταν στο στούντιο στην παράταση. Α, ποιος ήταν. Ο Τρέγιας. Πάμε παρακάτω, έλα, προχώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε αντένα. Ο Λεφάκης έκανε τη μετάδοση. Μεγάλη νίκη. Ποιος. Ο Λεφάκης. Ο αστρολόγος. Λοιπόν, μεγάλη νίκη.
Το θέμα που βγαίνει από εδώ. Είπες για τη σφαγή του Ιωνικού στο πρωί. Πολύ... Είπες για τη σφαγή του Ιωνικού. Δεν έχω ιδέα. 81-82 Παπαδόπουλα. Και στο 1/10. Όπα, φολές. Είναι φάουλ βολές στον Ηρακλή. Μια στις δύο. Ήθελα να τους φάξουν. Και χάνει την πρώτη νομίζω. Και χάνει την πρώτη. Ωραία, άγχος. 81-82 και δίνει φάουλ στο 1/10. Άκου τι κάνει. Τις βολές ποιος ο Σοκ. Αποστολίδης. Αποστολίδης. Εσύ σου στο γήπεδο, εγώ τα λέω. Δεν πήγα στο γήπεδο, το πιστεύεις. Το πιστεύεις. Ότι πήγα στο μπάσκετ, Ηρακλή, μπάσκετ. Εδώ δεν πας στο ποδόσφαιρο. Βάλατε τον Λόρτο, ρε. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Μη μου το θυμίζεις. 93-90. Γιατί? Μη μου το θυμίζεις το Σάββατο Λόρτο. Γιατί? Το Σάββατο λες. Ο πρόεδρος είναι. Με το Μούση, με το Μούση. Ξέρω. Ναι, βρε. Ο Σάββας. Προεδράρα. Ξέρεις τι μου έχει στερήσει. Τι. Στο 100 φορές το έχω πει και στον αέρα το έχω πει. Τι στερήσει από τον Ηρακλή. Ξέρεις τι μου στερήσει. Από μένα, από μένα. Α, σαν άνθρωπο. Όχι από τον Ηρακλή, από μένα. Από τον Ηρακλή. Από μένα. Από τον Ασλαμή. Σωτήρη, το θυμάσαι. Στο έχω πει εσένα. Τι πάω να πάρω. Ηρακλή ΠΑΟΚ με την κορυφαία φάση, την πιο αμερικάνικη φάση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ever. Για πες μας. Που νικάμε εμείς τον ΠΑΟΚ με το κάρφωμα του Μπαρτ. Με κρεμασμένο το μακαρά δεξιά, μπροστά από τον Παναγιώτη Φασούλα. Ψάξε. Δεν το έχει τηλεόραση, απεργούν οι τεχνικοί. Οπα. Που μπροστά μου ματατζής Παοκτσής. Τι σου είπε. Ναι, σου δεν είπαμε ένα πόντο. Ναι. Δεν είπαμε ένα πόντο. Τι σου είπε, δεν θυμάμαι διαφορά. Και ο ματατζής μπροστά μου είναι μπροστά μας, φυλάνε τα ματ. Κρέμα, αδιαχώρητο στο Ιβανόφιο, κρέμονται, ο κόσμος είναι πάνω στην οροφή. Πέταξε την ασπίδα. Πετάει την ασπίδα και λέει, όχι ρε, το βλέπει και λέει, ο ματατζής, μπασκετικός Παοκτσής ματατζής. Μίλησα μαζί του. Λέει φίλε, πάω και τον μπάσκετ. Είναι σάλτσα, λέει. Από μετά είναι η σάλτσα που βάζει, κατάλαβε. Όχι, ρε. Ναι. Μίλησες. Το έχω πει 100 φορές αυτό. Μίλησες. Και τι είναι αυτό, ρε. Δηλαδή, κάτσε, τι κέρδισε τώρα με αυτό, για πες το. Όχι, αλλά δεν την κάνετε. Τι έκανε, εντυπωσίασα. Για την κουβέντα έτσι τη συνεχίζει, κατάλαβε. Το δένει, ωραίο όμως. Κάτσε, δεν υπάρχουν παοκτσίδες ματατζίδες. Ρωτάω εγώ. Το θέμα είναι αν μιλάς μαζί του. Μόνο παοκτσίδες είναι ματατζίδες. Μη ακούσαμε την αυτόνομη, αυτό σου λέω. Πρόσεχε τι λες, πρόσεχε τι λες. Τι πάρε φίλε, ότι μετά βγήκαμε μαζί και πήγαμε και παρούσαμε κόσμο. Πες ότι του μίλησα. Πες άλλος του μίλησε και πες άκουγα εγώ. Τελειώνει το μάτς, yeah. Μπαίνει, γίνεται ρημαδιό, πηδάνε μέσα, τρέχω, πηδάω από τους πρώτους, από τους πρώτους πηδάω μέσα. Μπράβο, Μάρια. Πάω, αγκαλιάζω τον Μπαρτ. Μεγάλη Αμερικανία αυτό. Τον αγκαλιάζω. Το πηδάω από τους πρώτους και εσύ δεν υπάρχει. Πουθενά. Ποτέ. Και πάω και παίρνω το μπουκαλάκι του ισοτονικού του Μπαρτ. Λες να καρφώσω κι εγώ έτσι. Το παίρνω. Πάνα θεμάς. Και μου λέει ο Σάββας, άστο, άστο κάτω ρε παλικάρι. Άστο αυτό γιατί του Μπαρτ. Γιατί του Μπαρτ, άστο. Άστο λέει ρε, τα έχουμε αυτά, λέει, τα έχουμε γιατί να κάνουμε, λέει, τα να κάνουμε. Λέω ρε εσύ. Ο Λόρτος γιατί στο είπε αυτό. Ήταν στη διοίκηση του Ρακλήτου, κάτι ήταν. Ναι, κάτι δεν κατάλαβες γιατί. Ορίστε. Γιατί αν το πίνες τα κάρφωνες από τον Μπαρτ και εσύ γκράγκα. Άδειο ήταν. Ναι, γιατί έφυγε ο Μπάρτε, φίλε. Του βρήκα ναρκωτικά στο ρόβορτο έτσι, στο αεροδρόμιο, θυμάσαι. Με τη γυναίκα του στημένη δουλειά. Τα φυτευτά εκεί. Με κάποιον. Δεν το με κάποιον. Τι πάλι και μάλλον. Εμείς, δουλειά στημένη από... εμείς, ναι, εμείς το στήσαμε για τον Τζόουνς, εμείς το στήσαμε για τον. Δεν παίρναν ναρκωτικά όλοι αυτοί. Ο Άρης τους κατέβηδε. Τι λέει ο Μάθη, τι λέει, λέει ονόματα. Εγώ λέω τι ναρκωτικά, τι είναι αυτά. Έτσι και γίνει ιστορία με τον Μπάρτ. Τι είναι αυτά που εγώ δεν στο αεροδρόμιο, φίλε, τον. Όσο γίνει κάτι, είσαι εδώ μάρτυρας, έτσι. Ναι, τι να γίνει. Και αυτό το είπε. Αυτό το είπε για τον Μπάρτυρα. Αυτό το είπε. Αυτό το είπε για τον Μπάρτυρα. Εσύ πιάσε από εκεί την πόλη. Εγώ είπα για τον Τζόνς. Είναι γνωστό, ρε. Τον Τζόνς δεν ήταν. Συνελήφθη. Συνελήφθη, ρε Μάρια, τι λες τώρα. Άλλο αυτό, βραγόρι μου. Με τον Μπάρτυρα έγινε ιστορία, τέλος πάντων. Με τη σύντροφό του. Την οποία την έχει δει. Ερχόταν να βλέπανε. Και τι έκανε η σύντροφό του. Στο άπειρο. Τι έκανε η σύντροφό του. Εκεί πολλά λένε για εκεί. Δεν ξέρω. Α, και σε πειράζει τα ναρκωτικά που είπα εγώ. Το ότι άλλοι το έδινε το τίνε το χαλάκι του συμπέκτη, καλά ήταν. Τι τίναζε. Το χαλάκι. Σωτήρη. Τι είναι αυτά που μαθαίνω σήμερα. Γυναίκα μπαρ, είχε δει. Γυναίκα μπαρ ή μπαρτ. Μπαρτ. Για πες μας. Ένα. Τι. Μάτι. Ένα μάτι. Εσύ περιγράφει τον Betway, ρε. Το Μάρκ. Το δικό μας. Και. Ο γιο του Μπαρτ εδώ δεν παίζει τώρα. Ναι, το παλιό. Ναι. Πρόσεχε τι λες. Είναι στη Λίμνο. Όχι, τον έσαι φάση που προθέσει, γύρισε τα κανάλια και στην ΑΕΚ. Τα Τρίκαλα ήταν πέρσι. Ναι, φέτος και στην ΑΕΚ δεν πήγε και στην ΑΕΚ. Τόση ώρα μιλώ για τη μητέρα του, Μάρη, πρόσεχε. Στην ΑΕΚ, ναι. Ναι, δεν το παίρνει. Μπορεί να μην ήταν η δικιά του. Λατρεμένο. Καλά, να πούμε. Λατρεμένο. Παιδιά, συγγνώμη. ΑΕΚ δεν είναι κανεί, εψέ. Όχι, ρε φίλε, πια ΑΕΚ. Ούτε θα την κρίσω την ίδια. Μόνο εσύ βλέπει αυτά τα μάτια. Λοιπόν, ξαναλέμε του διαγωνισμού. Ωραία, πε. Τρία εισιτήρια Άρης Πανετολικός. Είστε απαράδεκτοι, αυτό είναι ματσάρα. Ο Σάβα Παντελίδη εντόπισε τα λάθη. Και τα έχει και τους τα έχει επισημάνει. Ο Ελευθερόπουλος θα δούμε πότε θα τα επισημάνει. Ας το διαβάζει βιβλίο τώρα. Εσύ. Sorry λίγο θα μας το πεις. Αυτό και χθες και μου το πήγε αλλού με το Παναγιώτη μου και κάνει μια βλακία. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες. Τον γνώρισε καθόλου από κοντά τον Παντελή. Τον μιλήσατε. Ναι. Τον γνώρισε. Γελάει. Την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή. Πού τι έγινε. Πού πήγε. Μόνο η δυο σα. Όχι, για τα γενέθλιά του. Α, τι για του. Είχε του ρεπόρτερ όλου. Ναι, ναι. Γιορτή είχε. Σε παραδέχομαι, ρε σκύλε. Γιατί. Γιατί αν έλεγε όχι, θα σε έδινε στον αέρα. Α, κάτι με χαζό νομίζω ότι είμαι. Γιατί μου τα πει άλλο. Έχω να το κρύψω. Γιατί μου τα πει άλλο. Ε, ρε Μαρή, μη σκουντά. Σημάδα μου κάνει. Στο γήπεδο του Άρη έγινε, ρε φίλε. Στο γήπεδο του Άρη έγινε. Θα είναι χαζό όποιο δεν το παραδέχεται. Στο γήπεδο είμαστε, είναι πόσο κόσμο. Γιατί ναι. Είναι μυστικό. Ναι. Ή δεν μπορεί να πιει ένα καφέ με τον Γιατί προπονητή. Γιατί μου είπε συνάδελφό σου ότι. Η αγρονομία. Λέω, ήταν και ο δικό μου. Ποιο λέω. Όχι, ο Χρήσανθος. Παιδιά, μη μαλώνετε. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση εμένα. Συνάδελφό σου. Συνάδελφό μου. Λέω, ήταν και ο δικό μου. Λέει ποιο. Λέω, όχι, ο Χρήσανθο. Αυτό λέω. Ότι γλύφει, λέει ο άλλο. Ο άλλο. Τον Παντελίδη δεν νομίζω. Όχι, δεν το είπε έτσι. Θε να πάρουμε τα blog μου. Και να δεις τι γράφω εγώ για τους παίκτες, τι γράφουν όλοι οι άλλοι. Όποιον του πεις, στα blog του, πες και δες τι γίνεται. Το έχω να τα ανοίξει. Δηλαδή, σε πιστεύω. Μη μαλώνετε, ρε παιδάκια. Σε πιστεύω. Κυριούλιδες, μη μαλώνετε. Αν βρεις άλλον συνάδελφο να γράφει ονομαστικά. Σε παραδέχομαι. Το ξέρω, σε παραδέχομαι. Στην απόξω είναι. Σε παραδέχομαι. Σταυροπόδιο, τίτλο και εδώ. Μέχρι να το βρει ο Χρήστος. Στον δρόμο για τον Παγκού. Μέχρι να το βρει, τρία εισιτήρια Άρης Πανετολικός. Δύο μονές προσκλήσεις για το προσκύνημα στον τεράστιο Πίτερ Μέρφυ, τον ονό του Gothic. 40 χρόνια Bauhaus τα γιορτάζει και στην Φτωχομάνα Θεσσαλονίκη στο Prisma Club Theater το Σάββατο. Δύο μονές προσκλησούλες. Και ποιο είναι ο βετεράνος της ΑΕΚ που για μία σεζόν με μεγάλη επιτυχία αγωνίστηκε. Και στον Ηρακλή, στον οποίο ζούμαρε για περίπου 14 δευτερόλεπτα ο σκηνοθέτης του Μπενφίκα ΑΕΚ. Εψέ, κοντινό, πεντακάθαρο, ωραίο πλάνο, προφανώς με την οικογένειά του, άνθρωπος χαμογελαστός. Ποιος είναι, μιλάμε για χοβλαχοβλάδες. Και ποιος από Αλεξάκη. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Η Σαριγιάννη έχει βάλει 35+ χθες στο Βαθύλακο Sport Center. Ο Σαριγιάννης το Παοκτσάκι. Ωραία, διαβάζω απόσπασμα από άρθρο Χρήσανθου Τσαλτίδη. Διάβασε, μετά με ονόματα. Μετά από ποιο μάτς. Το τελευταίο. Μετά από το μάτς στο Περιστέρι. Ντουντούκα λέει. Γράφει λοιπόν ο καλός δημοσιογράφος. Που λες ότι γλύφω. Στο πρώτο ημίχρονο είναι κακός ο Ματέο. Κακός ο Γιουνές. Υποφερτός ο Γκάμα. Αλλά ακίνδυνος, με πολλά λάθη ο Σιώπης. Κακός ο Τζανακάκης. Αλλού ο Μενέντεθ. Φυσικά, αφού για τον Μέλμπερκ, τον Τυράννο. Μέτριος ο Μπάσα. Α, η αλβανική συμμορία έχει να πέσει αυτό. Μέτριο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αλλά χωρίς ιδιαίτερες απειλές. Κακός ο Κολάσο. Τους πήρες παραδείγμα. Κολάσο δεν πότε ήταν καλός. Αυτό ακριβώς. Σε παραδέχομαι. Με ονόματα. Δεν λέω η ομάδα είχε μια κακή απόδοση. Ναι. Για τον Παντελή, λες, γράφεις κάτι. Στο τρίτο του μάτσε εννοείς. Ναι. Διάλειμμα. Διάβασε. Δεν μπορούμε να μεμφθούμε τον Σάβα όχι, Παντελίδη, είναι αλήθεια, καινούργιος. Την αλήθεια διάβασε. Yeah. Θεωρώ ξεκάθαρα, γράφει ο καλός δημοσιογράφος Χρήστος Τσαλτίδης, ότι δεν βγαίνει στον Παντελίδη η αλλαγή του Μαύραη. Τι θες, να το βρεις στο σπίτι του θες. Όχι. Τι άλλο να γράψω, να πεις είναι κακή αλλαγή. Δεν του βγαίνει η αλλαγή. Ωραίο, καλό, σε παραδέχομαι. Δεν πάει καλά ο Μέρμπερκ τον Τυράννο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν του βγαίνει. Και αυτή δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει η παρουσία του Τζανακάκη. Αντί του Κωνσταντινίδη στο δεξιάκρο της άμυνας, δεν του βγαίνει η ψιλοαναγκαστική παρουσία του Κολάσο. Τι αντί άλλο θες να πω για τον προπονητή, ρε φίλε? Τρία λάθη λέμε. Τι θες, τι είμαστε, μισκότες? Έλα ρε Σωτηρέλ μου, έλα ρε παλικάρι μου, τι ωραία πραγματάκια. Παιδιά, sorry για τα μηνύματα, τα διαβάσουμε τώρα. Έτσι, ζητάμε συγγνώμη γιατί τα παρατήσαμε. Ενώ ήρθαν από πολύ πολύ νωρίς, σχετικά του Ρωμανίστα που ήρθε πριν καν πούμε καλημέρα. Ρωμανίστα, να είσαι καλά. Με αυτό ξεκινάμε. Καλημέρα και καλό χειμώνα σε αυτούς που μετράνε 150 Αυγούστου. Δεν έχει ήλιο παρά μόνο ωραιότατη συννεφιά. Α, και να μην ξεχαστώ, καλό χειμώνα. Ρωμανίστα, να είσαι καλά, φιλιά στην Δυτική Αττική. Και εδώ πέρα, μουντίλα σήμερα. Δεν έχει ήλιο, χθες είχε ήλιο. Σήμερα μουντίλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρόικα. Μάριο από τη Σκοπιά στο Πολύκαστρο. Oh. Θα πάω ξάκι από το Βαθύλακο που θέλω να σε γνωρίσω. Εκεί μου είναι κουράγιο. Για να σε βάλουμε και να σε φυτέψουμε στο Βαθύλακο. Κουράγιο, Μάριε, δύναμη. Καλά, να σε καλά, παλικάρι. Καλημερίζω το παλικάρι, τον Παοκτσί, τον Τζακαλάκο με το κράνος και το μυστήριο κούρεμα που χθες το πρωί μου μίλησε εδώ πέρα κάτω. Λέει, γεια σου, Ασλαμά, εσύ είσαι, ναι. Λέει, παλικάρι, είσαι ωραίος. Πολύ ωραίος. Λέω, Ηρακλάκη, είσαι. Όχι. Σε αυτό όχι είμαι, ρε, εσύ, λέει, είμαι πάω. Μπράβο, παλικάρι. Ρε Μαριούλη, Κυριούλη. Μου φανεί ο καρατέκα. Ναι. Δεν βαρέθηκε στις ιστορίες κάθε χρόνο. Βάλε, λέει, για χιλιοστή φορά το quiz για τον παίκτη που δεν τον άφηνε ο προπονητής του να χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι στις ακαδημίες για να είναι δίκιο και για τα υπόλοιπα παιδιά. Γκάρεθ Μπέιλ. Ή κάνε ένα quiz από τα ίδια που βάζει κάθε χρόνο. Γκάρεθ Μπέιλ, Southampton. Και μην ξεχνιέσαι, Μαριούλη, Κυριούλη.
Περιμένουμε την επαιτειακή φανέλα που αγόρασε 150 ευρώ ενώ όλοι οι άλλοι την πήραν 100. Παιδιά, χθες ξάπλωσα το μεσημέρι και λέω, σκέφτηκα. Πού την έχω. Μήπως κάνω κάποιο λάθος. Περίμενε λίγο, ρε. Μήπως βγάλανε. Όχι, ρε. Μήπως βγάλανε 150 συλλεκτικές 100 ευρώ. Μήπως μπαίνουν στα δύο αυτά. Το θέμα είναι την πήρε. Δεν τίποτα θέμα να έκανε κάτω από 100. Το θυμάμαι. Και βγάλανε περιορισμένο αριθμό. Τα 150 γίνανε 100 τώρα. Και αγόρασα 99,9% την τελευταία. Άντε, να τη δούμε. Γι' αυτό και πήρα τον νούμερο αριθμό. Αν τη βρω, τη φέρω. Γιατί την πήρε 99,99 και την πήρε 100. Λοιπόν. Θέλω να μα θυμίσει και την ιστορία που πήγε να τρακάρει με την κόρη του Χαϊτόγλου. Μέσα στο Ιβανόφιο. Μετά το ξαναθυμούνται όλα, δε. Έχει γίνει πιο προβλέψιμο και από συνεχόμενα jackpot το Τζόκερ τα Χριστούγεννα. Ναι, έγινε αυτό, ναι. Ποιον πάω να αγκαλιάσω. Και βγάλανε, λέει, 100 συλλεκτικές με 100 ευρώ. Κάτι θυμάμαι με 150. Κάτι. Μήπως τέτοια η Ρουμάνα που πήραμε. 150 φορές που τη ζήτησε κούτρα ήταν. Εντάξει, ναι, 100 ευρώ. 150 δώσαμε τότε. 100 ευρώ. Για την Κρίστα. Αλλά μπορεί να μου πει. Μήπως μπερδεύεις εκείνα τα νούμερα. Που έτρεχε το μήλο από το ψυγείο μου. Μπορεί να μου βγάλει. Αλλά ρε, η Κρίστα 150 ευρώ. Φίλε, Κρίστα δεν υπήρχε, ξέρεις. Σαν τον τροχό της τυχής. Ναι, κάτσε από τους 150 ευρώ η Κρίστα και έφαγε και το μήλο. Σε φέραμε σε δύσκολη θέση επειδή είπαμε πήγες με γυναίκα. Η Κρίστα δεν ήταν με ευρώ. Δεν ήταν γυναίκα. Όχι, ευρώ ήταν. Παναγιώτη, νομίζω ότι τελευταία χρονιά δραχμές. Άστο. 150.000 δραχμές. Να σου πω γιατί. Αν ήταν πάντως με 150 δραχμές, στείλετε και σε εμάς. Το συνδυάζω. Το συνδυάζω. Μήπως μπερδεύεσαι με την άλλη φορά που βλέπω τον Μέρκιουρι. Άστο με για τον Μέρκιουρι. Άστο. Μέρκιουρι, όχι. Άστο. Και το Μέρκιουρι πήρατε. Δεν θέλω ποτέ. Αλλά ήρθαν δύο. Άστα να πάνε. Δύο Μέρκιουρι. Σαβούρα. Τζάμπα, περιμέναμε. Τζάμπα. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι. Να πω κάτι γιατί έχω έρθει ήδη σε δύσκολη θέση. Έχω έρθει ήδη σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, για το live του Πίτερ Μέρφυ μου έχουν ζητήσει προσκλήσεις. 35 άτομα τελευταίες 10 μέρες. Κανονική κλήρωση θα γίνει, εγώ θα την κάνω. Γίνεται κανονική κλήρωση. Που δεν με ξέρει κανένας από όλους αυτούς. Μη μας φέρνετε σε δύσκολη. Με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Πες, θα την κάνω εγώ την κλήρωση. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Στείλτε, εννοείται, μόνο στην ισεμιέρα του Λίμπερο, το σχολιάζω καν. Οκ. Okay. Όλοι θέλουν, όλοι είναι ζορισμένοι. Όλοι για Eddie Murphy. Όλοι έχουν προβλήματα. Ο άλλος είναι χωρισμένος, ο άλλος δεν αραβωνιάσει και τον παράτησε, οι άλλοι τον κεράτουσαν με τον πιο καλό του φίλο. Ο άλλος έχει και τρία παιδιά. Θα πάει στον Eddie Murphy. Ναι, δηλαδή είναι όλα τα παιδιά. Παιδιά, sorry, καθαρή κλήρωση. Δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις. Όσο και το πρωτάθλημα της Παοκάρας. Δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις σήμερα. Τόσο καθαρή είναι κλήρωση. Θα δώσουμε δύο μονές και αύριο. Δώσε πράγμα. Και Rock and Roll Children αύριο. Έτσι, διπλές. Και δίνουμε και τρία εισιτήρια σήμερα για το Άρης Πανετολικός. Άρα σήμερα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα Άρης ή live, μόνο το Μέρφυ έχουμε, ή και τα δύο αν θέλεις, αποστολή στο 54-526. Λίσανδρος Γιωργαμλής ήταν ο παικταράς στον οποίον ζούμαρε χθες ο Πορτογάλος σκηνοθέτης, λίγο πριν βγουν οι ομάδες, προφανώς με την οικογένειά του και κασκόλ της ΑΕΚ. Άλλαξε καθόλου. Νομίζω split κασκόλ, αν θυμάμαι, αν πρόσεξα καλά, split κασκόλ, Μπενφίκα ΑΕΚ. Και Παναθηναϊκό είχε πει. Και την οικογένειά του. Δεν είπα και Παναθηναϊκό και όφη, γιατί θα το ξεφτελίζαμε, ας πούμε. Εντάξει, είπα, η Ηρακλή έπαιξε μόνο μια σεζόν. Και περίμενα από κανένα Ηρακλή να απαντήσει, αλλά μιλάμε για άσχετους. Και η Ευρώπη βγήκε με τον Ηρακλή. Με τη Σιόν. Δεν έμεινε επόμενη σεζόν όμως. Oh. Δεν θυμάμαι αν έπαιξε. Νομίζω βγήκαμε και έφυγε. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Yeah. Ήμουν υποδοχή στο αεροδρόμιο, έπεσα πάνω. Στο Γιωργαμλή. Πολύ λίγο στο Γιωργαμλή. Σε άλλον έπεσα. Σε άλλον έπεσα. Όταν το πήρατε. Στόχο πει. Άγιε την πρόκριση. Στόχο πει. Όταν φύγαμε Ευρώπη. Α, το που γυρίζει η ομάδα στο αεροδρόμιο. Ο πιο μάτς ήταν, θυμάσαι. Πέφτω και αγκαλιάζω και φυλάω μία ώρα τα πιο τρυφερά και υπέροχα μαλλιά που έχω φιλήσει ποτέ. Του Χατζίδη. Τι. Μέσα στο Πανηλιακό, ναι. 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 Μετά, ε. Α. Ναι. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο. Τι. 96. Ναι. Είμαι στο αεροδρόμιο. Είμαι στο αεροδρόμιο και αγκαλιάζω και φυλάω τα πιο υπέροχα τρυφερά μαλλιά που έχω φιλήσει ποτέ στη ζωή μου. Το 96. Πιο πλούσια και τρυφερά μαλλιά. Το 96 ή το 96. Όχι το 96. Α, του Ζούντουμπι. Όχι. Του Γκράτασον. Όχι. Του Χατζιπαναγί. Του Όλε Κόμποε. Όχι. Του Πέλιου. Α, όχι. Αυτό πλησίασε. Κάπω. Κάπω. Πλησίασε. Ξανθός, δανός, τέτοιο. Ο Εμπούς στον Ηρακλή.
Ποιον άλλον είχατε. Κριστόφερσον. Σίμονς. Τα έχει χάσει τελείως. Τελείως, ναι, δεν πάω καλά. Τα έχω χάσει. Σωτήρη, ποιος, κατάλαβες. Εννιάρη, κατάξανθος, θηλυκή ομορφιά. Α, ο Νίλσεν. Μπράβο. Νίλσεν, ναι. Χένρικ Νίλσεν. Ναι. Πρέπει να τον έχω αγκαλιά 1,5 λεπτό, 2. Αυτός μας είχε σοβαρίσει και στην τουμπάρα. Και φυλάω τα μαλλιά του. 2-2, ε. Το 87. Μην κάνει σοκ και κάνω όσο θες. Πρώτο, κάνω όσο θες. Να κάνω ή να μην κάνω. Κάνω όσο θες. Κάνω όσο θες. Τον έχω αγκαλιά 1,5 λεπτό και φυλάω τα μαλλιά του, λέει. Τέτοιο μαλλί σε κοπέλα δεν μου έχει κάτσει. Πού να σου κάτσει. Πού να σου κάτσει. Πού να σου κάτσει. Σε κοπέλα πού να σου κάτσει. Ούτε σε αυτούς τους δύο που είναι δίπλα μου έχει κάτσει. Πώς δεν έχει. Πού δεν σε τέτοια μαλλιά γυναίκα. Άστο. Τι. Θες να στο δείξω live. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Να στο δείξω. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Μη μαλώνετε, μη μαλώνετε. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Μαμά και δικατέρα, μη μαλώνετε. Να στο δείξω. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση, ξέρω τι θα μου δείξεις. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Σωτήρη, όσοι μέχρι να το βρει. Βάλε Πίτερ Μέρφυ, αγόρι μου. Να πάρει. Να ακούσουμε ένα κομματάκι, ναι. Έναν ύμνο. Αρχίζω να τραγουδάω εγώ τότε. Έναν από τους ύμνους. Για να δούμε. Δε μου έχει κάτσει. Ξέρεις τι περιμένω να μου δείξει. Τι. Αυτό δεν είναι δύσκολη θέση, εντάξει. Τη γυναίκα μου. Μπράβο. Συγγνώμη από την Κατερίνα. Αλλά δεν έχει τέτοιο μαλλί. Πολύ ωραίο μαλλί η Κατερίνα. Περίμενε, περίμενε. Και όποτε την έχω δει περιποιημένη. 20 χρονών, 20 χρονών η Κατερίνα που είχε το μαλλί με τον ποπό κάτω. Δεν είχε σαν του Νίλς Χόλκελσον. Όχι. Άσερε. Άντε από εδώ. Άντε κάνε καμιά βόλτα με την πάπια του Νίλς Χόλκελσον. Όποιο έχει από κοντά αγγίξει και φιλήσει τα μαριά, τα μαλλιά. Τα φίλησε κιόλας. Ήμασταν. Έκοψε και τούφα. Αν υπήρχαν κινητά βιντεά, να τραβάς βιντεάκι, θα μας είχανε, θα είχαμε γίνει viral. Ξέρεις που είμαστε. Πάνω σε καθίσματα στο αεροδρόμιο. Σε καθίσματα στο αεροδρόμιο. Εσύ είναι το μαλλί τέτοιο. Μου είχε πει να βρεθούμε να μιλήσουμε. Μου έχεις μαλλί Τσάρλι Νίκολας. Εγώ με μαλλί με χετούλα και τέτοια, ναι. Ναι. Α, ναι. Ναι. Θα το μαλλί. Αλήθεια. Λοιπόν, μπράβο στον Γιώργο Χελάκη για το υπέροχο άρθρο χθες για τον ξενοδαρμό του Αλβανού. Μπράβο, χίλια μπράβο, ναι, Γιώργο. Μπράβο, χίλια μπράβο. Μπράβο, Γιώργο, συγχαρητήρια. Χίλια μπράβο. Δώσε λίγο, Σωτήρη, δώσε λίγο παλικάρι. Δηλαδή αυτή είναι καλύτερη από την Αλαβίση. Season Parties, ύμνος για τον Goth, για τον Dark Wave, Bauhaus. Εννοείται, θα παίξει κομμάτια όπως αυτό ο Πίτερ Μέρφυ το Σάββατο. Δίνουμε δύο μονές προσκλησούλες για το Principal Club Theater το Σάββατο, έτσι. Μαζί του ο David Jay, ο οποίος είναι ο μπασίστας των Bauhaus, πρώην τον Bauhaus μπασίστας. Τον Bau, τι είναι τον Bau. Και, το, και τον Love and Rockets. Των καλών Love and Rockets μετέπειτα. Και support είναι η PGM, η οποία νομίζω ότι είναι από την Αθήνα. Η PGM, τι είναι η PGM. Η PGM είναι αυτή που ανοίγουν και νομίζω ότι είναι Αθηναίοι. Δεν έχω ιδέα προφανώς το ύφος αυτό. Ο PJ Brown του Πανιωνίου. Ωραίος. Πάντα ο Πανιωνίος είναι ωραίος. Λοιπόν. Τι. Α, ναι. Θέμα. Λοιπόν. Θέμα. Subject. Κανείς δεν κέρδισε τα γυαλιά από τον Λίσανδρο Γιώργο Αμλή. Καλά να τα λουστείτε. Να τα δώσω σε όποιον πήγε από το βαθύλακο. Ναι. Άμα θέλεις. Ωραία. Ποιος από τους δύο. Αλεκάκης ή Σαριγιάννης έβαλε 35 πλάς. Είπαμε Σαριγιάννη το παουξάκι. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε. Το ξεχνάω. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσο το Oricon Express. Η κλήρωση θα γίνει 12 παρά ένα πρώτο λεπτό. Δεν δίνει την παραμικρή βοήθεια κανείς από τους δύο εδώ. Ωραία. Δεν απαντάει κανείς ότι ναι, εύκολο, το ξέρω, το κάνω, το ράνω. Δεν πρέπει. Μου το είπαν και προψέ, μου το λέει και ψέ το βράδυ. Είμαι με ένα φίλο τον Κώστα Ηρακλειδέα. Κώστα, καλημέρα. Γεια σου, Κώστα. Κλασικό παιδί του κέντρου. Του κέντρου κυρίως, αν και μένει Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και ένας παοκτσής, τραπεζικός, που μας γνωρίζει και τους δύο, Δάνιο. Μας λέει το εξής. Ο γιος του Δία και της Αλκμίνης έχασε από τον γιο αγνώστου πατρός και καλογριάς. Φίλε. Περιμένουμε απαντήσεις. Ναι. Ποια είναι η απάντηση. Ένα μήνα το βάζεις κάθε μέρα, δεν θα έρθει απάντηση. Ποιος είναι. Ποιος είναι ο γιος του Δία και της Αλκμίνης που έχασε από τον γιο αγνώστου πατρός και καλογριάς. Μόνο εσεμεσικά απαντάς με το ονοματεπώνυμό σου, FM κενό το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα αυτού που έχασε, αποστολή στο 54526, το έπαθλο τον ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Με το Zootby. Γιατί ο Μάριος μπερδεύεται και κάνει άλλο. Καλημέρα, Γιώργο από το Βυθό. Καλημέρα, Γιώργο. Πάντα μπερδεύει το σίγμα με το κάπα. Που έχει και πάρκινγκ για παιδιά, από ό,τι θυμάμαι. Άκουσε τι είπε. Πάντα μπερδεύει. Το σίγμα με το κάπα. Σε ποια λέξη. Εγώ είπα θα κάνει ένα τσιμπούσι.
Για μένα. Και είπε αυτός. Μπερδεύει το σίγμα με το κάπα. Θα τον μπερδέψω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί θα τον μπερδέψω. Ω, την Τρίτη μάλλον, για Δευτέρα παίζει πάω κάρα. Με το μυαλό στο σουβλάκι. Δεν είπα τον πάω. Δεν τι? Τον πάω. Α, για το άλλο, στο εξωγικό. Όχι στο εξωγικό σου που λες εσύ ότι το εξωγικό. Έλα. Τη Δευτέρα να τον μπερδέψω. Αύριο φωτογραφία. Σήμερα τι, αύριο το βράδυ. Αύριο τι. Α, κλήρωση έχουμε αύριο. Ερώτηση. Παιδιά. Αύριο τι. Θα μα πει για την πρόκληση. Συγγνώμη λίγο, Χρήσανδε. Το πακού τα εισιτήρια τα κυρώνει το βράδυ. Όχι φυσικά. Πρόλαβε τώρα που είναι φθηνή η ακύρωση. Στο δρόμο για το Αζερβαϊτζάν. Πρέπει κάνε τώρα. Πρρ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 
Ο παδός του ΠΑΟΚ έψε. Κάνουμε θέμα κάτι, παιδιά. Και λέω, το βάλω αύριο. Λοιπόν, τι φαίνε απόψε. Τι φαίνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Απόψε παίζει ο ΠΑΟΚ με την Πατέ. Με την Πατέ Μπορίσο. Τι φαίνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Με αυτού που κλειστράνε. Λέω, το βάλω θέμα αύριο. Το έχω. Να κερδίσουμε καμιά επίσκεψη, ξέρω εγώ. Και πετιέται ΠΑΟΚτσή και λέει. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, φίλε, τι θέλουν, δεν ξέρω, σου ρωτήσω έναν. Τα φασισταριά, τα αγκλάκια τι θα κάνουν στη βίντεο των. Για πες μας λίγο. Ε, τι θα κάνουνε, ο Σάρι και η παρέα του. Πρόσεχε λίγο. Τι, τι να προσέχω, τι να προσέχω. Γιατί εδώ άλλοι μου λένε, ουέ και όταν λέω για τα ηβηροειδή. Ουέ και άλλοι μου, μη σε βρούμε μπροστά μου, λιονταράκι. Λιονταράκι, κατάκι. Υιοθετώ ο σταθμός, αυτή την έκφραση δεν την υιοθετούμε. Ίδια συμπεριφορά. Είναι ντροπή και έσω, Παπαδόπουλα, που το είπες. Ντροπή, ντροπή είναι. Απαξιώνει και δεν υιοθετεί. Ενώ αν έρχονταν Άγγλοι στην Τουμπάρα, πες ότι είναι μη τελικός, ρε φίλε, ναι, και ήθελε η Τσέλης να περάσει και τα λοιπά, έτσι. Και έβγαζε ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι δεν θα επιτρέψουμε σε Άγγλους να μπουν στο γήπεδο, ναι, ναι, σε κερκίδα εκτός, ναι, εκτός των Βρετανών. Ναι, 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 ναι. Και τους πέραμε το χεράκι, τους λέγανε θα σας βγάλουμε, θα σας πάμε στην κερκίδα των Άγγλων, τους αφήναν έξω αμανάτι. Αμανάτι. Στο σχολείο και πήρε Νίκο την Εύγεια, τη χανόμαστε. Την άλλη μέρα να δεις τι θα έλεγε το άλλο εδώ πέρα. Τι θα έλεγε. Τι θα έλεγε. Εκεί ήθελα να καταλήξει. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τι χάσα, τι εκεί, θα πω εγώ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ό,τι εγώ τι θέλω λέω. Θα το πληρώσει αυτή η ομάδα, να ξέρει. Ό,τι θέλω λέω. Ό,τι θέλω λέω. Νόμιζα κάτι για την UEFA θα πει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η UEFA φυσικά κλείνει τα μάτια. Ο Θεοδωρίδης μια χαρά σε βοηθήσει επί χρόνια. Δεν υιοθετώ. Ο γιος του συνεχίζει. Μια ζωή. Ειδικά επί Ζαγοράκη. Άντε βρε κακομίρι τώρα. Η κουμπάρι εκεί πέρα. Καλά κάνει. Καλά και βγάζει ένα κοινό σου. Κουμπάρι, κουμπάρι. Τα μυστικά της Ιόν τα άμαθες. Κακομίρι. Γιατί ο παδός του ΠΑΟΚ μου είπε. Δεν ξέρω τι θέλει ο παδός. Τα θέλω όλα. Είναι ο καθένας ένας στην κουστάδη, δεν το ξέρω λεφτό. Ξέρω σίγουρα μου λέει. Τι θέλει ο Ρασβάνο Λουτσέσκου. Ο οποίος. Δεν του βγαίνει. Αύριο το βράδυ, ναι, για σήμερα δηλαδή, ναι, το ήμουν το πεχθές, αύριο το βράδυ ο Ρασβάν Λουτσέσκου μου θυμίζει. Ποιο? Τον Ιωάννη τον Μεταξά. Ω, το είπε αυτό. Τι ήθελε να πει, εψέ, στο στέκι που βλέπαμε τα μάτια ευρωπαϊκά, ο οπαδός του ΠΑΟ. Ότι ο Λουτσέσκου θέλει να κερδίσει σήμερα το βράδυ, ναι, και την ίδια στιγμή να πάρει η βιντεότροχη. Λάθος. Πού κολλάει, το κατάλαβες. Το όχι. Θυμίζει είναι... Ιωάννη Μεταξά. Που γερμανόφιλος λέει όχι. Άλλο ήθελε να πει. Άλλο λέει. Και είπε όχι. Αναγκαστικά. Έτσι. Αν μπορούσε ο Ρασβάν απόψε, θα κατέβαζε τον ανιψιό του Κίτσιου να παίξει. Που είναι 13 ετών. Ή δεν κατέβαζε τον Κίτσιου. Να είναι καλά. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Αν κάνει το χρέος της αυτή τη φασισταριά από την σταμάτα! Αγαπητά! Εμένα με τραπουκίζει! Η πόρτα ανοιχτή και τα σκύλα δεν έχουν! Εμένα τσαλτίδι με τραπουκίζει! Δεν υιοθετούμε να το λέω! Δεύτερη φορά! Και τρίτη και τέταρτη θα το πω! Δεν κατάλαβα καλά! Ό,τι θέλουν κάνουν τα αγγλεζάκια! Α, ό,τι θέλουν! Ό,τι θέλουν κάνουν! Ό,τι θέλουν κάνουν τα αγγλεζάκια! Πες αδερφές! Πες τέτοιο! Τα αδέρφια μας στη Τσέλσι! Η Παοκάρα θα περάσει αρκεί να κάνει το χρέος της αυτή η μικρή ομάδα του Λονδίνου. Στην Ουγγαρία. Μου σέβαλε μόνο 4, τυχερό. Ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στον τελικό που θα είναι στον Μπακού και στο δεύτερο γύρο να ξεκινάει. Με Στεριούδα, Αλαβάντα, Σίγκα, Βασιλάκου, αυτού εδώ θα παίξουμε. Κατάλαβε. Γιατί η διαφορά θα είναι 15 βαθμού. Κατάλαβε. Γλέντι θα έχει αύριο. Τα έχω βαρεθεί, ειλικρινά. Αύριο. Ναι, αύριο θα έχει γλέντι. Τα έχω βαρεθεί. Και ξέρει ποια θα είναι η πλάκα. Να κάνει η Τσέλσι το καθήκον. Και να μην μπορέσεις να κερδίσεις. Σωτήρης το είπα, και μου λένε αυτές τις τελευταίες δύο μέρες, παιδιά, πολύ παλιά δεν κάνουν πλάκα. Δεν θέλουμε. Ότι το βλέπουν 1-1. Τον ΠΑΟΚ. Την Τσέλσι. Αν την Τσέλσι. Να νικάμε, λέει, εμείς και να φέρνει 1-1 η Τσέλσι. Αυτή η αρμάδα, το φαβορί για το UEFA. Η δεξιά και τις μπάτες θα κρύβει. Είναι μια εβδομάδα. Ορίως. Έχουν έρθει μια εβδομάδα. Σάββατο απόγευμα ήρθανε. Σάββατο μεσημέρι είναι εδώ. Βόλτα κάνανε στην παραλία κάτω προχθές. Για την ήταν την άκρη, θα πει τι θα στον Πάσκο. Που για πρώτη φορά στην ιστορία σου έκανε 0 στα 4 στο παλέ. Αυτό που κολλάει τώρα. Επειδή κρατά στατιστικά έτσι. Ρωτάω. Σήμερα είναι 5 ρε φίλε. Τώρα το θυμήθηκα.
Και το άλλο ήταν ο Βίλε πριν δύο μήνες. Στο τέτοιο. Εσύ, ήρθαν οι άνθρωποι από το Σάββατο μεσημέρι εδώ. Τρώνε πίτσες, γύρους, κάνουν βόλτα στην πόλη. Κανονικά κάνουν ταξί. Δεν παίρνουν όμως. Ταξί δεν παίρνουν. Δεν έχουν λεφτά για ταξί. Ξέρουν ότι είστε κλέφτες. Ξέρουν ότι είστε κλέφτες. Μετά θα πάρουν. Ξέρουν ότι είστε κλέφτες. Φεύγουν το στάδιο. Ναι. Φυσικά. Άμα βγάζει από ταξί την ημέρα 50-60 ευρώ, δεν θα φύγει. 60 ευρώ την ημέρα. Το λιγότερο. Με αποδείξει. Το λιγότερο. Τρελό. Τι υπογείζετε, 2004. Σε δραχμές, 60.000 δραχμές, εννοείς, τι εννοείς. 60 ευρώ την ημέρα, ρε Παπαδόπουλα. Παλαβίστε, ρε. 5-6, πες, λοιπόν, έλα να πας στο συνεργείο τώρα, το τελειώσουμε. Πενθήμερο δουλεύει, πενθήμερο. Πώς θα πληρώσουμε για το τέτοιο. Πενθήμερο δουλεύει. Λοιπόν, να καλημερίσω, να καλημερίσω τη μαμά του Χρύσανθου και να πω ότι εψέ με συγκίνησε. Εδώ με κάτι που μου είπε, έξω με συγκίνησε, πραγματικά το εννοώ, η κυρία Τσαλτίδου. Καλημέρα κυρία Τσαλτίδου, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχει απαντήσει κανείς ακόμη, υπάρχει έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσιο στα Opticon Express. Έτσι θα γίνει κλήρωση. Ο γιος του Δία και της Αλκμίνης έχασε από τον γιο αγνώστου πατρός και καλογριάς. Ποιον εννοεί ο φίλος οπαδός του ΠΑΟΚ, τραπεζικός στο επάγγελμα. Ιδιαίτερα πνευματώδες, εμένα προσωπικά με τρόμαξε. Μπράβο. Το είπε οπαδός του ΠΑΟΚ, αυτό το κουιζάκι μου το έβαλε έτσι. Όχι της Γκρενόμπλ, όχι της Τουλούζ, όχι της Κάμπινγκτον Τάουν. Τρία εισιτήρια, Άρης Παρετολικός και δύο μονές για το προσκύνημα στον τεράστιο Πίτερ Μέρφι, Σάββατο βράδυ, μαζί με τον David Jay, μπασί στον Bauhaus, Σάββατο βράδυ στο Principal Club Theater. Δύο μονές προσκλησούλες από την Τροϊκά. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, Άρης ή live και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Δεύτερη ώρα εκπομπή, Τρόικα εδώ πέρα με Μάριο Ασλαμά, Χρήσαντο Τσαλτίδη, Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Σωτήρη Δασκαλάκη στην παραγωγή και ηχοληψία. Γίνεται, παιδιά, ένα προσωπικά από μένα τεράστιο ευχαριστώ για του Bauhaus. Απίστευτη συμμετοχή. Δεν, ειλικρινά, δεν έχω λόγια και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπουμε και γυναικείες συμμετοχές. Μεγάλη χαρά μας. Και μάλιστα, μία-δύο κυρίες μπαίνουν και για τον Άρη και για του Bauhaus. Για τον φίλο ή φίλη. Με το κινητό 6982 τελειώνει σε 545, ήρθε μόνο τον Bauhaus. Αγαπητοί ή αγαπητέ, 545 ήρθε μόνο το Bauhaus. Στείλε και ονοματεπώνυμο. Και εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς που γράφουν Bauhaus. Εντάξει, πραγματικά, χωρίς λόγια. Όχι Peter Murphy ή live, αλλά Bauhaus. Έτσι. Λοιπόν, τρία εισιτήρια είναι για το Άρης Πανετολικός. Δύο μονές προσκλήσεις για το προσκύνημα στον Peter Murphy το βράδυ του Σαββάτου στο Principal Club Theater μαζί του. Ο μπασίστ των Bauhaus, ο David Jay και αργότερα τον Love and Rockets. Θυμάμαι ότι είχα πάρει και το άλμπουμ τους μόλις είχε βγει σχεδόν πρώτη εβδομάδα. Love and Rockets. Το άσπρο με το μυστήριο, το πυραβλάκι, το καφέ μπροστά. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη για τους διαγωνισμούς. Αποστολή στο 54526 και για οτιδήποτε. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Ευχαριστούμε όλους για τις καλημέρες και όλες. Δώσε το μουσική, Σωτήρη. Λοιπόν, ο Γιώργος Ιταλός, τον κόσμο του. Ο 845. Καλημέρα. Λογικά, ο φίλος οπαδός του Αχαρναϊκού, λέει για τον Σταύρο, το φίλο μας από την Αθήνα, είναι και αυτός αηδιασμένος από την παράγκα του ΠΑΟΚ. Τόσα πρωταθλήματα τους πήραμε, οπότε πρέπει να είναι και αυτός σαν το φρούτο από το αγουρίνιο. Έλα βρε καλημέρα, λέει ο Θουβού. Λοιπόν, επειδή έχω 35 σημειώσεις από την εψησινή βραδιά, να μην φεύγουν έτσι, για την ΑΕΚ να πω κάτι. Όχι για το παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, αλλά μην ακούς τους οχτρούς σου, ΑΕΚ, αυτοί ίσως να πάνε και χειρότερα από σένα. ΑΕΚ. Αλλά για παρηγοριά η ΑΕΚ δεν χρειάζεται παρά να δει δίπλα της. Δηλαδή πού? Στον εψεσινό της αντίπαλο. Στο βυθό. Έτσι. Πέρυσι τι έκανε Παναγιώτη Παπαδόπουλα και Τσαλτίδη Χρύσανθε η Μπενφίκα στον Όμιλο? Πήρε ένα βαθμό. Πήρε κανέναν. Κανέναν. Πήρε κανέναν. Η Μπενφίκα. Η Μπενφίκα πέρυσι στον Όμιλο δεν πήρε κανέναν. Μπράβο, με τεσσάρα στο Γέρικο Τράφορντ. Και με διάρα στον Ταλούζ από την ομάδα που έχει για έδρα το Γέρικο Τράφορντ. Καλημέρα, Χρύσανθε. Κάνα εισιτήριο για την συναυλία τη Παρασκευή, θα μα βρει. Ναι. Sorry. Ναι. Λέω 164. Βεβαίως. Τι πράγμα, ρε παιδιά. 164. Τι παίζει. Κάτι δικό της. Μπαλάφα δίναμε χθες. Ο Παοξής είναι. Ναι. Για μπαλάφα δίναμε. Για μπαλάφα. Δεν θέλει. Αυτή με τον Έντι Μέρφυ. Το Σάββατο είναι ο Πίτερ Μέρφυ. Ο άλλο που έδινε πότε. Ρωτάει. Μπαλάφα δώσαμε χθες. Πάει. Μπαλάφα.
Θηβαίο δώσαμε χθες, για Παρασκευή και αυτό δώσαμε χθες. Μήπως για τον Τσίπρα τίποτα. Για Ρο και τον Τσίλτρεν θα δίνουμε αύριο. Α, για τον Τσίπρα, έχει δίκιο. Αλέξης έρχεται. Αλέξη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά το μέρισμα αγόρι. Να σταυρώσουμε τον Αλέξη, γιατί το κάνεις. Να είσαι καλά για το μέρισμα αγόρι. Αλλιώς Χριστούγεννα δεν κάναμε από εδώ. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Λοιπόν, η Μαρία μπαίνει για τον Μέρφυ. Θα κάνει ο Αλέξης το εδώ, δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα. Η Ιωάννα μπαίνει για τον Μέρφυ. Ανατριχίλα με το μήνυμα του Αριανού του 472. All we ever wanted was everything. All we ever got was cold get up. Eat jelly, sandwich bars, and barbed wire scores every week. Into a day the sound of the drum is calling the sound of the drum. He has called flash of youth, shoot out of darkness, factory out. Oh, to be cream, mysterio, Peter Murphy, παρακαλώ, θα μπει στην κλήρωση. Βυθίσου τώρα στο σκοτεινό βυθό της Πολύχνης. Για να πάτε να απολαύσετε και live μουσική το Σάββατο. Σαν Peter Murphy θα είναι περίπου. Θα είναι πολύ καλύτερο από Peter Murphy. Γιατί θα τρώτε και τις μεζεδάρες του βυθού. Δεν θα ξέρω σταλιάσετε. Φαντάσου Murphy να βγάλει γαριδούλες και να πεινάτε εκεί πέρα με τίποτα πατατάκια που θα σας έχει ο Ασλαμής και θα σας χρεώσουν και διπλά. Πατατάκια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πας στο βυθό, Αγνός Στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Έτσι. Πάρε τηλέφωνο 2310 66 23 76. Τσιπουράκι, ψαράκι, μεζεδάκι, βυθός, κυρίες και κύριοι. Καθημερινές 30% έκπτωση στα μεγάλα ψάρια. Βυθός. Παιδιά, ευχαριστούμε για τις καλημέρες. Έτσι, άπειρες καλημέρες. Θωμά, Κώστα, όλοι μπαίνετε κανονικά. Καλημέρα, θα ήθελα να καντήλει. Καλημέρα. Θα ήθελα. Καλημέρα. Πρόσκεψε πώς θα το διαβάσεις. Ναι. Το δύο, καλημέρα. Θα ήθελα ένα καντήλι για το σπίτι μου. Το σπίτι σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχει στείλει και καλύτερα. Και να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στην ποδοσφαιρική ομάδα με το πιο όμορφο όνομα. Στην ομάδα με το πιο όμορφο όνομα στο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι εννοούμε τα κυτρινόμαυρα καμάρια της Βέρνης, την Young Boys. Ναι. Απίστευτο όνομα, το λατρεύω, από πιτσιρικάς πέθανα. Young Boys είναι. Ναι. Young Boys 1898 για το κλαρίνο που έδωσε στην μεγάλη κυρία. Να είστε καλά. Βάστε με την πετύχη. Κέρδισε η Young Boys. 2-1, ναι. Ναι, 2-1. Όποιος θέλει. Ποιο είναι, 2-1-2-3 ξαφνικά. Χαμό, α το πούμε. Κόλαση. 3-3. Όποιος. 3-3. Ναι. 2-3-3-3. Όποιος θέλει, σχολιάζει την απίστευτη καρατιά του καρδιτσιώτη καρατέκα της Βαβαρίας, του Τόμας Μίλα. Αυτό, αν το έκανε παίκτη του Ολυμπιακού, πιστεύω ότι εδώ σήμερα θα είχαμε πορείες με άρματα. Αυτό που έκανε ο Τόμας Μιλά. Ο 789 λέει: μάλλον δεν του έχει κάτσει τέτοιο μαλλί, επειδή ο Μάριος είναι συνηθισμένος στο μαλλί της γριά. Είναι ο Ρωμανίστα για το μαλλί του Χένρι Γνίρσεν, έτσι. Να πω κάτι για το μαλλί του Χένρι Γνίρσεν. Περιμένει ακροατή. Περιμένει ακροατή. Θα πάμε. Ακροατή περιμένει, ρε φίλε. Μόνο του Χένρι Γνίρσεν το μαλλί, μόνο με το μαλλί ενός Αμερικανού τραγουδιστή θα το συγκρίνω. Ναι. Μόνο με ενός. Τζον Μπον Τζόβι. Πρέπει να είναι καλύτερο. Μόνο με ενός. Τον ξέρει μόνο ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Ο Χρήστος Δάντης. Έτσι. Ποιος είναι, βρείτε το. Αν είναι καλύτερο, μόνο ενός Αμερικανού ρόκερ. Αμερικανού, συγγνώμη. Για τον οποίον περιμένω. Είναι. Περιμένει ακροατής. Εδώ και χρόνια να έρθει. Α. Καλημέρα, πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια, φίλε, για την υπομονή σου. Περιμένει από την Αμερική τόση ώρα. Τζάμπανι. Έχει κούτρα, έχει κούτρα. 3,5 ευρώ μισθό. 3.500 ευρώ στην Αμερική, λίγο δύσκολα. Τρώει και ωραία μήλα. Παπαδόπουλε, ναι, Ανδρέα. Ας περιμένω εγώ, δεν πειράζει. Πάμε. Πάμε. Παπαδόπουλε, η πυρονική της Τσέλσι δεν χάνει αύριο. Εμείς θα κερδίσουμε. Αύριο, σήμερα βασικά. Ναι, μήπως είναι ώρα. Είναι αύριο σε αυτόν. Εδώ είναι Αμερική 3 ώρα το μεσημέρι, το βράδυ. Α, συγγνώμη, το πας. Οκ. Είναι 4 το πρωί. Είσαι ανατολική βασικά, ανατολικές πολιτικές. Το Χρήστασο, Χρήστασε, σε παρακαλώ, μη λείπεις τη Δευτέρα να βλέπεις τα χαμόγελα του Παπαδόπουλου. Δευτέρα παίζουμε, την Τρίτη λες. Την Τρίτη να μιλείς. Δευτέρα θα είμαι εδώ για τη μεγάλη νίκη του Άρεος. Κάθε Δευτέρα λείπει. Εγώ ήθελα να κερδίσει τον Ατρόμη το κακομύρι. Εγώ θα το κερδίσετε. Με στο σβέρκο με κάτι το κακομύρι. Εγώ θα το κερδίσετε, αλλά δεν το κερδίσετε. Γιατί στο σβέρκο ο Ατρόμητος. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Ο Πάγκο τον Ατρόμητο. Γι' αυτό γελάραμε. Γιατί έφερες οπαλία του Μπάουκ 1-1 και δεν έκατσε να χάσει. Γι' αυτό Μάρι. Όπως πέρσι. Τους δώσαμε 3 παιχταράδες. Και δεν κάτσαν να χάσουν. Τι αλυταράδες είναι αυτοί. Τους δώσαμε 3 παιχταράδες και δεν κάτσαν να χάσουν. Τους αλύτες.
Αλυταράδε, κοπρόσκυλα. Τι ωραία. Δεν κάθισα να χάσουν αφού του δώσαμε τρει πεκταράδε. Μην του χαρακτηρίζει. Τι είναι, ρε φιλαλόθρε και άνθρωποι. Μην βάλει ψυχοπονιάρικα τυπούδια, θα βάλει Μαργαρίτη γιατί ο Πάκ θα περάσει 32. Κατάλαβε. Έγινε, ρε Αντρέα, παλικάρι. Αν ο Πάκ περάσει 32, να βάλουμε το κελί 33 τότε. Ναι, ό,τι θε βάλει. Έγινε, Αντρέα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Φιλιά στον Big Apple. Ο Μίλλερ λέει δεν είναι ίδιο με τον δάσκαλο από το Karate Kid. Μαζί με τον Πρίγιοβιτ που μοιάζει στο φίλο του άνετα γύριζαν νέα ταινία. Ο Πρίγιοβιτ είναι όντω ίδιο. Πρόσεξε. Στο... Το ο λέει. Κακό, ο κακό ο δάσκαλο. Είναι ο Ρωμανίστα. Είναι ο Ρωμανίστα, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, αυτό είναι. Ο Πρίγιοβιτ είναι ο κακό. Ναι. Ο κακό. Στο Karate Kid. Karate Kid. Ναι. Ίδιο είναι όντω. Προσέξτε λίγο. Και είναι λέει. Κακός ο Σέρβος. Ρωτάει ο Μίλλερ δεν είναι. Αύρε. Σιγά και στο χορτάρι κακό το σέρβο. Σιγά βρε με 17 πέναλτι και τα 14 μούφα. Μη μιλάς για πέναλτι. Γιατί κύριε Σταδίνη τα χάνεις. Τι να σε κάνω. Ο Μίλλερ δεν είναι ίδιος με τον δάσκαλο από το Karate Kid. Σχολιάζεται βαθιά υπόκληση στην ή στον 757 από Σωτήρη Δασκαλάκη πρώτα και μετά από εμένα. Ο Σεμπάστιαν Μπαχ είναι ο Ρόκερ Μάριε. Και το ρωτάς. Και το ρωτάς. Θα σου πω σε λίγο τι έγινε προχθές με κοπέλα στο κέντρο της πόλης. Ο Καμένος δήλωσε θα παραιτηθεί από υπουργός αν περάσει η συμφωνία με τα Σκόπια, φίλε. Ωραία. Είναι... Πόσες φορές το έχει πει αυτό. Ναι. Θα ρίξω την κυβέρνηση ωραία. Αν περάσει η συμφωνία με τα Σκόπια. Ωραία. Τι μπράβο. Μπράβο. Πάμε γρήγορα. Έρχεται αύριο Τσίπρας, δεν θα γίνει κλίμα. 04, πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Για να υδρώσουμε μέσα στην παγωνιά, καλή. Εκεί πέρα κόβεται στην Ελλάδα. Ναι, όντως, φανταστικό. Για να υδρώσεις μέσα στην παγωνιά του Πίτερ Μέρφυ. Μπράβο. Σέλσι, κάντο όπως ο Πάοκ τότε με Ρούμπιν Καζάν, το σβηστό 0-0. Το σβηστό 0-0. Εννοείται, ναι. Καλημέρα, Σοκρατές. Καλημέρα. Ένα με την. Αυτό σα. Ένα φέρω. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, πώς στηρίξεις. Εκεί. 0-0 εκεί. Θεσσαλονίκη κατά κίτρινη. Ροστόφ. Ρούμπι Καζάν, ναι. Φίλε, συγγνώμη, ζητάμε. Πάμε, σε ακούμε τώρα. Ακούγεσαι. Πάμε τώρα, πέστε ξανά. Πάμε. Πάμε. Μπόμπερ, ο Μπόμπερ είμαι. Θεσσαλονίκη κατά Bomber. Κίτρινη. Τι θα είμαι, εντάξει. Α, ωραία, μίλα, φίλε. Μπόμπερ, το παρατσούκλι πώς προκύπτει, αν θέλεις να μας πεις. Ήταν φίλος του Σούμποντιτς. Είναι καλλιτεχνικό, κάνω μουσική. Motorhead, α, ωραίος. Ωραίος, μπράβο. Το μυαλό μου πήγε στους Motorhead. Τον Eddie Murphy, τον ξέρεις αυτόν από. Για να σε ακούσουμε, Εκτσάκι. Άχιρε, τι είναι αυτό ρε, ποιος είναι η Μέρφη. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά, πάμε. Ωραία. Πρώτη. Τι πρώτη. Ναι, ωραίο. Ωραίος. Ωραίος Μπόμπερ. Αν η μουσική σου είναι όπως την ομιλία σου, θέλω να την ακούσω οπωσδήποτε. Αφού ακούω σας από πίσω. Πότε έρχεται ο Τσίπρας, ρε παιδιά. Αύριο φτάνει το μεσημέρι, το πρωί. Λοιπόν, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είμαστε κάτω, ναι. Να δώσουμε τη διαμαρτυρία μας για αυτό το που πούλησε τα πάντα εδώ πέρα. Στο παλέ. Μέρισμα πήρες, κοινωνικό μέρισμα πήρες. Και τι, σου πετάει τα ψίχουλα και στα παίρνει δεκαπλά ρε Μάρια. Δεν πήρες, δεν δικαιούσε, άρα είσαι μεγάλος εισοδηματίας. Τι μεγάλες εισοδηματίας ρε φίλε, μουσικός είμαι να πούμε και τη βγάζω, εντάξει, έχω λεφτά γιατί είμαι πιασμένος στη μουσική. Αν με, ωραία Μπόμπερ, αν με, επειδή με τη μουσική είμαι άρρωστος, πού, τι παίζεις, πού συνθέτεις, τι βοήθα λίγο, τι δώσουμε το στίγμα σου. Έχω βγάλει δύο δίσκους, ραπ, είναι ραπ το... Και σε τώρα σχίζει, Μάρια. Σε άλλη εταιρεία, πήγα, ετοιμάζω το τρίτο CD. Σε ποια εταιρεία αν επιτρέπετε. Πες δύο στίχους. Σε ποια εταιρεία. Η εταιρεία του Ταραξία είναι, άμα την κάνω. Α, το, βέβαια, ο Ταραξίας, βέβαια, ναι, το ξέρω, ναι, ρε. Μπράβο. Άρα ξέρεις και τον 10ο πίθηκο. Ξέρεις τον πίθηκο. Τον πίθηκο. Το ξέρω έτσι, δεν το ξέρω. Η μουσική που κάνει αυτός είναι διαφορετική, γιατί και στη ραπ υπάρχουν κατηγορίες, κατάλαβες. Ναι. Αυτός είναι πιο underground, ήχος. Ναι. Είμαστε στο πιο trap, ας πούμε. Εσύ είσαι πιο flow, πιο mainstream είσαι εσύ. Εντάξει. Πιο mainstream. Πάνε στο... Γιατί δεν πας στον Νίβο. Ο Νίβο ρε φίλε εξαφανίστηκε. Ποιος είναι ο Νίβο, το family πάει αυτό. Αυτό είναι παλιωμοδίτικο. Λάβα, λάβα, τα καίει όλα, λάβα. Ποιο εγώ τώρα είδα τον Κώστα τους χρονοποιητές, παλιούς χρονοποιητές τώρα πριν 3 μήνες και μου λέει θα κάνουμε τον Νίβο. Εντάξει ρε φίλε, αλλά ο Νίβο είναι στα down του, τέρμα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν... Εγώ προσωπικά δεν τον πήγα ποτέ, έτσι. Δεν τον πήγα ποτέ. Ποτέ δεν τον πήγα. Παναγιώτη, εγώ ξέρω τους αποκωδικοποιητές. Ωραία. Άρα είσαι Μπόμπερ και είσαι ο παδός του Άριος, έτσι. Μπράβο, ωραία ρε Μπόμπερ. Ωραία. Όχι ρε, πιο άρι ρε. Άκ ρε λέμε. Άκ είπε, γι' αυτό του είπα εγώ Αϊζάκη, ναι, τον κατάλαβα εγώ. Άκ δεν είσαι, άκ δεν είσαι. Καλά ρε φίλε, σ' αφήνουμε και μιλάς τόση ώρα. Μια χαρά είναι. Κόψ' τον ρε. Μια χαρά είναι. Όχι τον άνθρωπο ρε. Άκου τι έκανε. Επόμενη γραμμή καλημέρα. Μπράβο στον Μπόμπερ. Τρελάθηκα. Γεια σου ρε Μπόμπερ. Κόβε τη φωνή της Αθήνας ρε φίλε. Καλημέρα. Τι έχουμε τη φωνή της Αθήνας. Καλημερίζουμε λατρεμένο κύριο Βασίλη. Στο κέντρο είναι η φωνή της Αθήνας. Κύριο Βασίλη, οπαδό του Ηρακλέους. Καλημέρα κύριε Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
και του συντελεστά του σταθμού. Κρατάω το συντελεστά. Ναι. Το πιάσα. Ναι. Ευτυχώς. Θα περίμενε κάποιο που στέλνει, αφού είπε ο Μάριος τόσο πολύ για τους αγωνισμούς. Ναι. Και επειδή ο φίλος ήταν από τον ΠΑΟΚ, πιστεύω το γήπεδο να μην γίνει με τέτοια υλικά αστοχίας και έχουμε κάνει ατύχημα στο γήπεδο. Ναι. Δεν είναι το ποτέ αγνώστο πατρός. Ο γιος της Καλόγριας, το Καλόγριο ήταν παρασούκλι. Ένα-ένα. Ο παδός του ΠΑΟΚ, γιατί είναι μόνο για SMS, ο παδός του ΠΑΟΚ είπε... Ναι, δεν είπα εγώ να απαντήσω. Ξέρω πολύ καλά τι είπε. Εγώ θέλω να το πεις. Περίμενε. Ο γιος του Δία και της Αλκμίνης έχασε από τον γιο αγνώστου πατρός και Καλογριάς. Ναι, ο γιος της Αλκμίνης είναι η ομάδα σου. Είναι ο Ηρακλής. Μπράβο. Μα και εσύ Ηρακλής δεν είσαι. Αυτή την περίοδο όχι. Στο κάνω τιμή. Εγώ είμαι ο Ηρακλής, αγαπητέ Χρήστο. Είσαι ο Ηρακλής. Μπράβο. Ο Ηρακλής. Ναι. Α, όχι αυτός που είναι τώρα στη... Άρα, η ένστασή σου ποια είναι. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο πατέρας σου δεν είναι γνωστός. Ποιος ήτανε. Ο Καραΐσκος. Ο Καραΐσκος. Πάρ' την κεφαλιά σου. Φυσικά. Και γι' αυτό λέγεται Άκης. Πάρ' την κεφαλιά σου, διπλή. Αυτός που έλεγε στον Ζάιτς. Τι ήταν ο Καραΐσκος. Ο πατέρας του. Τι ήτανε, τσομπάνος, λόγιος, τι ήτανε, ιερέ. Από τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς στην εποχή του Κωνσταντώνη. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτός ο πατέρας του. Έκλεψε τη μητέρα του. Ήτανε Καλογριά η μητέρα του. Η οποία, όχι, επειδή έμεινε εγκυμονούσα, ναι. Την άφησε στο μοναστήριο του Προυσού, ναι. Εκεί γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης. Ναι. Τον μεγάλωσαν οι Καλόγριες με τη μητέρα του, η οποία ποτέ δεν σχηματοποιεί. Δεν έγινε κουράγιο για να γίνει Καλόγρια. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Ναι. Όταν ο Καποδίστριας ήρθε για πρώτη φορά μυστικά στην Ελλάδα από την Κέρκυρα, Κορφού. Ναι. Όπου ήταν υποδιοίκηση του Θεόδωρου Παπαδόπουλου, στρατηγού Ρώσου, ναι. Την είχαν οι Ρώσοι, ναι. Πήγε και έγινε η περίφημη συνάντηση της Αγίας Μαύρας στην Λευκάδαν. Ναι. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι οπλαρχηγοί και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που ο πατέρας είδε το γιο και ο γιος τον πατέρα. Γιατί ύστερα από μερικούς μήνες σε μία μάχη με Τούρκους σκοτώθηκε ο πατέρας του. Εννοείς ο Καραϊσκάκης με τον πατέρα του Καραϊσκό. Με τον Καραϊσκό. Μάλιστα. Άρα έγινε... ξεφτιλίζεις τον οπαδό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τον εξεφτιλίζεις που μου έβαλε αυτό το θέμα. Τον εξεφτιλίζεις. Καλά, ο παδός του ΠΑΟΚ φταίει. Εσύ δεν ήξερες. Εγώ θυμάμαι για το μοναστήρι, θυμάμαι ότι η μαμά του ήταν Καλογριά του Καραϊσκάκης. Αυτό το θυμάμαι. Ποτέ δεν έκανε κουρά και γι' αυτό να θυμίστε. Ποτέ δεν έκανε. Ποτέ δεν έκανε. Κουρά. Κουρά. Στα μοναχή. Ναι. Όπως σχηματοποιείται ένας αιρέας. Το ίδιο γίνεται και με τις Καλόγριες. Ναι. Ναι. Αυτός ο Καραϊσκάκης είναι που χτύπησε το Ζάιτς. Στο Βελούχι ο Μπότσαρης, όταν η πομπή τον πήγαινε πίσω. Εκεί που είναι στον κήπο των Ηρώων, στο Μεσολόγγι, κατέβηκε με τα πόδια από το μοναστήρι γιατί είδε το άλογο άδειο Καραϊσκάκης, ο οποίος επειδή έπασχε από το χτυκιό, ναι. Τη φυματίωση είναι και από αυτό πέθανε. Δεν πέθανε μόνο από το τραύμα που χτυπήθηκε εκεί στον Πειραιά. Ναι. Επειδή είναι το φυματικός. Και ναι. Κάθε λίγο και λιγάκι, λόγω τότε η εποχή, στην περιοχή εκείνη, ήκμαζε η Ελληνοσία. Ναι. Και όσοι είχαν βροχικά τελειώνανε και γι' αυτό ο μέσος όρος τότε ήταν το 52 έτη. Ναι. Ειδικά των πολεμιστών. Πήγαινε συνέχεια και τον επικουρούσαν οι Καλόγριες. Ναι. Ωραία. Έτσι ξεκινούσε από εκεί και έπειτα ανένυψε. Έγινε η μάχη της Αράχοβας που έγινε γνωστός εκεί με τα 10.000 κεφάλια που τα έκανε τριγωνάκια. Με τα σκι. Κύριε Βασίλη, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός ο ακροατής μας, νέο παιδί, νεαρός. Ο Καραϊσκάκης γεννήθηκε μέσα σε σπηλιά στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Έχω κάνει άγημα εκεί. Ναι, αγόρι μου, από εκεί τον πήρε και το πήγαν στο μοναστήρι, επειδή ο πατέρας το έλειπε. Μπράβο. Τον μπερδεύτηκα εγώ, παιδί. Έλειπε. Αλλά πώς κάτι έγινε... ξέρω ότι με τον πατέρα του δεν είναι γνωστός ο πατέρας του. Υπάρχουν αμφιβολίες. Δεν γνωρίστηκε, δεν βρέθηκε πριν στη Μαύρα. Όποιος περάσει από το Μεσολόγγι υπάρχει το Μουσείο του Περεβού. Ένας Παναγιώτης που έδωσε όλα τα χρήματά του. Ο Παναγιώτης Περεβός, ναι. Στο Μεσολόγγι πήγα. Για τον αγώνα. Ναι. Μέσα θα βρείτε όλα τα χρήματα. Πήγαν τα βρελάκια τώρα. Ναι. Όλα τα χρήματα. Στον κήπο των Ηρώων έχεις πάει. Από εκεί βγήκε και το ρέμα της Περεβού. Ανατριχύλα. Τρεις ώρες πρέπει να ήμουν μέσα. Δεν υπάρχει. Πάλι μπερδεύτηκα σήμερα. Χτυκιό Ελλονοσία 52 ετών.
μπορεί οποιοδήποτε να ανατρέξει σε αυτά τα αρχεία. Ωραία, κύριε Βασίλη. Είστε... Ένα ακόμη μάθημα από τον κύριο Βασίλη. Μπράβο, συγκλονιστική μπράβο. Παρουσία, καθηλωτική θα έλεγα. Χτυκιο. Ασλαμά, ίδιος με τον Γκόλουμ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είσαι. Εγώ. Έτσι μακάρι να ήμουν σαν τον Γκόλουμ. Πρέπει να έχω 45 κιλά παραπάνω, ρε φίλε. Το λατρεύω τον Γκόλουμ. Το λατρεύω. Το έχω και σε μινιατούρες, το είχα φέρει, θυμάσαι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break, μας λέει ο Σωτήρης, γιατί κυλάει η ώρα. Μην ξεχνάς, έχεις γεμάτα 31 λεπτά για να διεκδικήσεις 3 εισιτήρια για τη ματσάρα. Άρης Πανετολικός, Σάββατο 7 η ώρα, Κλεάνης Βικελίδης, ζωντανάκι από τον Ελίμπερο. Και τις δύο μονές προσκλήσεις για το προσκύνημα στον τεράστιο Πίτερ Μέρφι που γιορτάζει με πανευρωπαϊκή περιοδία τα 40 χρόνια ιστορίας των θρυλικών Bauhaus μαζί με τον μπασίστα David J. Σάββατο βράδυ στο Principal FM, κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή live και τα δύο αποστολή στο 54526. Καμία απάντηση για τον Ηρακλή, τον γιο του Δία και της Αλκμίνης που έχασε από τον γιο λοιπόν του Καραΐσκου και της Παρολίγων Καλογριάς. Επιστροφή στο στούντιο, εδώ είμαστε αδέρφια. Λοιπόν, μπαζί έχετε μας, ναι. Ακόμη. Α, ναι. Να πούμε Παναγιώτη, 17 λεπτά θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα 3 εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός, Σάββατο 7 η ώρα Κλεάνης Βικελίδης και τις δύο μονές προσκλήσεις για τον Πίτερ Μέρφι, τη Λαϊβάρα, το προσκύνημα αυτό στους Bauhaus ουσιαστικά το Σάββατο βράδυ στο Principal Club Theater. FM και νόμα τεπώνυμο, δεν τα γράφεις Άρης ή live και τα δύο. E-live. Αποστολή στο 54526. 26. Αύριο προσκλήσεις και για Πίτερ Μέρφι, ξανά μανά δύο μονές και διπλές για το Sold Out Live των Rock and Roll Children. Κρυώσες. Το ετήσιο. Φιλέ, θες να ζεσταθείς. Κλειστό, πάνε και τον. Καλά κλειστό λέει ο Κόλκας. Μάρι είναι κλειστό. Έχουμε τον εξαιρετισμό, κάτι έχουμε. Αφού όλη την ώρα πέρδεσαι. Τα κλείνει όλα ο Κόλκας. Καλά κάνει και έχει δίκιο με αυτά που λέει στον αέρα, το είπε και χθες. Φιλέ. Πέρδεσαι όλη την ώρα. Μπες για λίγο δίπλα τώρα. Πάνε λίγο. Πάνε στη Βάσο. Παλαβός είσαι. Μια πάνε τώρα στη Βάσο να δεις τι γίνεται. 35 βαθμούς έχει. Θα σκάσεις. Λοιπόν, η δίκη για την απαγωγή του επιχειρηματία Λεμπιδάκη, θυμάστε την ιστορία εκεί. Τώρα που σταμάτησε λέει για τον Καμένο και τον Τσίπρα, διαβάζει. Συνεχίζεται. Ναι. Λεμπιδάκης, ο οποίος ο άνθρωπος χάρισε στην αστυνομία της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, 3 περιπολικά. Μπράβο. Και βλέπει λίγο χαΐρι. Κάποιοι άλλοι χαρίζουν υπολογιστές και βλέπουν χαΐρι στο ποδόσφαιρο. Τεσάλια. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ και πήγαινε με 200 στο δοτήριο. Για την τέτοια του, την πεκτούρα του γιαγιά του ρε που ήρθε, ήλθον είδο και απείλθον, δεν άπει τίποτα. Δεν έπεινε, Βασίλη. Τέλειωσε, πάει. Πάει το συμβολέο του, Ασλαμά. Φίλος, γιατί φίλος μου είναι. Την πεκτάρα αυτήν εδώ που ήρθε στον Ολυμπιακό και θα δείτε, θα τρίβετε τα μάτια σας. Τι έχεις να πεις. Για να σε ρωτήσω κάτι. Χαζός είναι. Εγώ, η απόφαση για το αριστερό μπακ αυτό που το Γάλλο βγήκε. Ποιο Γάλλο. Τώρα το θυμίζει. Το Λεβέκ. Λεβέκ είναι ένα φάντασμα. Δεν είναι άνθρωπο. Ένα φάντασμα που κυκλοφορούσε εδώ πέρα στην πόλη. Ναι, αλλά ήταν. Εκδικάστηκε. Μήπως τη χάσατε και γι' αυτό δεν μας το λέτε. Τι να πούμε. Τι έγινε με την υπόθεση. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Θα ρωτήσω το Σταύρο. Έχουμε και πληρώνουμε. Δεν κατάλαβα. Γεια του ρε. Αν δεν έχεις λεφτά. Καλά, εννοείται, ναι, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Περιμένει ένας φίλος ή μία φίλη, δεν γνωρίζουμε. Πάμε, καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα, αδερφέ, που υποστηρίξεις. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, οπαδός της του. Του αυτονόητο, δεν τα ρωτάμε στα Μάρια. Πήγε χθες Ηρακλής Ιωνικός. Ηρακλής. Ηρακλής Ιωνικός. Ηρακλής. Μπράβο, ρε Παλαιστίνη. Ηρακλής με την γειτονιά της Νίκαιας. Ναι. Ιστορική και μπασκετομάν. Βέβαια, το είδαμε χθες. Μην κοροϊδεύει. Με τις αλλαγές που είδαμε στην παράταση. Μην κοροϊδεύει. Έλα ρε Μάριο τώρα. 3.000 μέσα και 12.000 τα βλέπανε live στο YouTube. Τεράστιο μα ρε Μάριο. 3.000 μέσα, κάτσε. Λαστιχένιο το Ιβανόφι. Δύο χωράει το Ιβανόφι. Δεν χωράει. Πόσο χωράει. Πόσο χωράει δύο. Έμα χωράει 3 στο Ιβανόβιο, το πάλι χωράει 9. Επίσημη χωρητικότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2.130. Πόσο είναι? 2.130. 2.800. Πάρε αποκλείεται. Πάρε και 5 να γίνουν 2.805. 2.800 το Ιβανόβιο, πας καλά τώρα. Ναι, Μάρι, έχει δίκιο. Άντε, Μάρι. 4.500 κομμένα εισιτήρια συναυλία. Μη γίνεσαι ΠΑΟΚ. Άλλο συναυλία. Μη γίνεσαι ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Περίπου, δεν είμαι βλάκα, το ξέρω. Είσαι. Πόσο, μα αυτό, μη γίνεσαι ΠΑΟΚ. Να σου πω, πόσο χωρά τα πέταλα, ρε φίλε. 2.800 αγόρι μου, επίσημη χωρητικότητα. Καλά, εντάξει, οκ. Εχθές είχε, αν δεν είχε 3.000, να είχε ένα δυο. Ναι, αυτό σου λέει ότι αφαίρεσε. Είναι γεμάτο το γήπεδο. Ναι, μα πες ότι είναι γεμάτο. Γεμάτο το γήπεδο, είχε 2.000 κόσμο. Γεμάτο το γήπεδο, εντάξει. Ωραία, πάμε. Όχι ότι παίζει ρόλο το 2.500, αλλά μην γίνεσαι ΠΑΟΚ. Εγώ απλά το αναφέρω. Γιατί ήταν ένας αγώνας Α2, βέβαια ντέρμπι κορυφής. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν ήταν, ρε. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι στο 8-1. Πρώτος, μόνος.
Αλήθεια. Με δύσκολο μάτς βέβαια το Σάββατο, με τον Κόρυβο, πολύ δύσκολο. Ναι. Μάρι, εσένα δεν σε είδα χθες. Πού να με δεις, 2,5 κόσμο είχε. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Όχι, ρε, καλά, Δημήτρη, δεν με παιδιά με τον μπάσκετ. Θα μπορώ να πατήσω άμα ανεβούμε. Δεν. Εντάξει. Έχω δει τόσο μπάσκετ, Ηρακλή. Έχω, έχω δει 30 εκατομμύρια ώρες προπονήσεις γυναικείου. Έχω πάει σε γυναικείο, Ηρακλή, 30 μάτς. Για αντρικό δεν σχολιάζω. Η επίσημη χωρητικότητα, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη, είναι 2,443. Το σημειώνω. 2,443. 443. Τα εισιτήρια που εκδίδεις, ναι, για τα παιχνίδια είναι 2,000. Ναι. Σωτήρη τσάω, κόρη μου, γεια. Γεια σου. Αναστασία, Λάμπα ή Μισελουλού. Άντε, βάλτε. Άντε, μάτι έτοιμο. Για Πίτερ Μέρφη δίνουμε, τέλος πάντων. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Έχουμε την Αναστασία Λάμδα στην θέση του Σωτήρη του Δασκαλάκη. Ποιο θες να μου δώσεις. Όταν φέρεις χαρτί απ' έξω, μια φορά. Μα αυτά τα χαρτιά από πού τα παίρνεις. Σου πάρω εγώ. Εσύ τα χαρτιά αυτά από πού τα παίρνεις. Από πού βαλάω, φίλε. Ναι, από πού. Και από το σπίτι και από εδώ. Από το σπίτι έχεις χαρτιά. Και από εδώ. Παράγεις χαρτιά στο σπίτι. Τρία εισιτήρια δίνω. Άρης Πανετολικός. Τρία εισιτήρια δίνω. Θα τους δώσω, φίλε. Έχει ακόμα έτσι. 5 λεπτά. Και Πίτερ Μέρφη. Δύο μονές προσκλήσεις. Σάββατο βράδυ. Προλαβαίνεις. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Άρης ή live και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Επαναλαμβάνω 545. Έχει βγει μόνο Bauhaus. Ναι. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Για να είναι καινούριο Arctic Monkeys πρέπει να είναι ψιλοκοιμισμένο. Oh. Γιατί βγάλανε ωραίο άλμπουμ αλλά down tempo. Ή κάνω λάθος. Βρήκε κουσούρι. Ποιο βρήκες, το 4 stars out of 5, το βρήκα. Βρήκες κουσούρι, Δημητρίου. Βάλτο, ωραίο είναι, ωραίο. Άντε, ωραία, έτσι. 4 stars out of 5. Αλταράδες. Ωραίοι, αλλά κατεβάσαν ταχύτητα. Λοιπόν. Ένα, είπαμε, μεγάλο μπράβο στην ομάδα με το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο. Young Boys 1898 για την νίκη επί της μεγάλης κυρίας. Και χίλια μπράβο στον διαιτητή και τον επόπτη που ακύρωσαν τον γκολ του Βλάκα, του κομπλεξικού, του Ταμτάκου, του Ήβυρα. Μη. Ο οποίος για να πάρει τη δόξα, ναι, σε σίγουρο καθαρό γκολ, βάζει το κεφάλι του. Ναι. Είσαι αστείος, ρε. Για το, ναι. Αν το κάνει αυτό παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι, το λέω. Ναι. Επί ένα μήνα θα έχω κομπή με αυτόν. Του Ηρακλή. Και θα το βαράει όλος ο ΠΑΟΚ. Και του Ηρακλή. Είσαι αστείος. CR 6,5. Του ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται. Είσαι αστείος. Η μπάλα πάει μέσα. Καθαρό γκολ και με κάνει έτσι, βρε Βλάκα. Του ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται. Θα το μετρήσει. Σου βάζω τέσσερα αστέρια με άριστο το πέντε. Σφυρίζω αδιάφορα. Ωραίο κομμάτι. 4 stars out of 5. Μπράβο, ρε Αναστασία. Έχω να δώσω άλλο ένα εισιτήριο για τον Άρη. Όποιος, ο πρώτος που θα στείλει τώρα το μήνυμα, τώρα, το δώσω. Έτσι. Χωρίς κλήρωση. Θα απολαύσει από κοντά Τσοκάνη και Μαζουρέκ. Σας μένουν ακόμη. Ρίξω ένα τρίμπαλο του Τσοκάνη. Ακόμη 10 λεπτά. Επαναλαμβάνω, βαθιά υπόκληση. Δύσκολο. Βρείτε ένα βαράει τα πέναλ τουλάχιστον. Το μάτς είναι δύσκολο. Χωρίς πέναλ θα κερδίσουν. Άντε, το μάτς. Μπράβο. Βαθιά υπόκληση στην ή στον 757 που βρήκε. Χωρίς, δεν το ρώτησα καν για, για τον Σεμπάστια Μπαχ. Με τα πιο τρυφερά μαλλιά του Χέντρικ Νίλσεν. Μπράβο, μόνο αυτός αν είναι. Κανείς άλλος. Ο Μπαχ. Ο Σεμπάστια Μπαχ δεν υπάρχει. Μότσαρτ. Εντελώς τελειωστή ηλική ομορφιά. Ο Μότσαρτ. Η Αναστασία δίπλα του μοιάζει με άσχημο αγοράκι. Τόσο μα τόσο απλά. Η Αναστασία τι είπε αυτός, ε. Νόμιζε θα πεις κάτι καλό, χαμογέλασε. Η Αναστασία δίπλα του και μετά. Άσχημο αγοράκι την κοπέλα, ρε. Γιατί. Μπροστά στον Σεμπάστιαν Μπαχ. Έτσι είναι μια χαρά κουκλίτσα. Ο Σεμπάστιαν Μπαχ τι μοιάζει μπροστά της. Ένα πανέμορφο κορίτσι. Πανέμορφο κορίτσι. Τεράστιο Σεμπάστιαν Μπαχ. Απλά πράγματα. Βάλε Skid Row. Skid Row. Ποιο? Όπως το ακούς. Skid Row συγκρότημα. Δώσε, το κάνω εύκολο. 18 and Life. Τηλέφωνο πάμε. Βες. 18 and Life. 23-10-287-888. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλό μεσημέρι, 12 ευρώ. Λέμε, οπότε εντάξει. Δεν είναι ακόμα. Είναι ο Θουβού, παντός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Θουβού, καλημέρα. Άρη, πήρα και αυτό που είπες τώρα. Αν έβαζε αυτό το γκολ, περίμενα τώρα το 2-3 γκολ που έπαιζε από το Juventus. Περίμενα να κλείσουμε ένα ταμείο, χαλάρα. Με το, για, το, για το Βλάκα δεν πληρώθηκες. Για το Βλάκα. Α, όχι, δόξα τω Θεώ. Πληρώθηκε, αφού έπαιξε 2-3. Α, δύο, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπες. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Αν μετρούσε, λέω ότι θα το πήγαινα να τον έβρισκα τον Ταμτάκο που βγαίνει διακοπές στην Καλαμάτα, ο Ταμτάκος. Ναι. Καλαμάτα καλά, είναι πανέμορφη, μην το λες, η περιοχή τη λατρεύω. Και εκεί που πάει αυτός, δεν μπορούμε να πάμε ποτέ. Ακριβώς, ναι, άλλο αυτό. Για πλάκα, πας και μόνο για φαγητό.
Έχω και φίλο και είναι όντως πολύ όμορφη η Καλαμάτα. Αλλά λέω και το αμτάκο αυτό να τον Μποζερά πάει στην Καλαμάτα με το ελικόπτερο. Αν το μετρούσε αυτό θα τον έβρισκα και θα τον δείξω. Ρε φίλε, αν πήγαινε με το κτέλ θα ήταν Σλαμάς, δεν ήταν Ρονάλντο. Θέλω να βάλει το κεφάλι του στο θέτη για να με κλείσει. Αλλά είναι. Μα εσύ τον έχω συγχαθεί. Και μια λεπτομέρεια. Έτσι ξαναγίνει. Βαθιά υπόκληση στο Μάριο Μάτζικιτς. Πάλι και σε αυτόν υπόκληση. Πέφτει κάτω ο αντίπαλος, το παιδάκι ο νεαρός της Γιουβέντους, που τον έβαλε χθες νομίζω για δεύτερη φορά στην Ευρώπη. Τρίτη. Το ξεχνάω πώς λέγεται το παιδί. Κάνει προσπάθεια συγκινητική για κεφαλιά ψαράκι και πέφτει κάτω και λίγο χτυπάει. Είναι στο 1,5 μέτρο ο Ταμτάκος. Και στα 5 μέτρα ο Μάτζικιτς με το περιβαλλον του αρχηγού. Και πάει ο Μάτζικιτς. Και πάει ο Μάτζικιτς, το ρωτάει και το σηκώνει. Δηλαδή ναι. Πόσο λίγο σας αρέσει. Φύγε ρε σύγχαμα. Φύγε ρε σύγχαμα. Σε έχει συγχαθεί η ψυχή μου, ειλικρινά. Σε έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Σε βαρέθηκε. Μην έρθει κανένα χρόνο στο Γιουνάκι και λε πάλι άλλα. Μουρίνιο δέχτηκε. Του πάντε έχει δεχθεί. Μην αρχίσει και λε άλλα. Μουρίνιο μείνει για πάντα. Για πάντα. Μουρίνιο μείνει για πάντα. Έλα, βάλε το τρίμπαλο την Κυριακή να σε πω. Μαγία ήταν αυτό που το Βαλένθια μα Τζιουνάκι. Πιστεύω κανεί δεν ήθελε να παίξει αυτόν τον αγώνα. Όντω. 2-0 έλεξε αυτό. Αλλά 2-1. Μειώνει ώρα. Εσύ ο Ράσφορντ με κεφάλι γκολ. Δε τι έχει γίνει με τον Τζόνς. Αυτό είναι το εργοτέλειο ο Ράσφορντ. Πώς το λένε εκείνο? Ο Έφορντ. Τζόζεφ Έφορντ. Τζόζεφ Έφορντ. Ίδιος φίλε. Ναι. Αλλά είναι ο πιο ψηλόγνος ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ, θυμάσαι γκολ του Ράσφορντ. Η διαφορά της είναι ότι ο τέτοιος αυτός του Εργοτέλη παίζει με καλύτερη ομάδα. Συνέχισε Μάριο. Θυμάσαι καλό. Φυσικά Εργοτέλης, ναι, εννοείται και αριστεροί κομμουνιστές. Θυμάσαι γκολ του Ράσφορντ με κεφαλιά. Παρακαλώ Νίκο... τον Ράσφορντ από εδώ και πέρα, γιατί χάνει πολλά τετατέτ, να τα κάνει με το κεφάλι αφού τα βάζει. Ναι. Την Αγγλία λέω εγώ. Με την Αγγλία έχει. Αχ, τα τρία μας κοστίζουν. Τα τρία μας κοστίζουν. Ακριβώς. Και να πω κάτι άλλο. Έφαγα το. Έφαγα το Μανέ, γιατί δεν μπορούσε να βάλει γκολ και ακόμα χάνει τετατέτ το Μανέ. Δηλαδή να πείσαι το μόνο με τέρμα και τα χάνει. Αμανέ. Και έλεγα και για το Σανέ το ίδιο χθες. Μας έστησε. Μας έστησε εκπομπή χθες ο Κόλκας με τον Μανέ. Έκανε και παρέμβαση εδώ live. Ο Κόλκας είναι σε φόρμα. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι πρωταθλητής. Και ο Κόλκας έχει ηρεμήσει. Έχει ηρεμήσει ο Κόλκας και λέει ωραία πράγματα. Το κακό είναι ότι πλέον κατεβάζει Παναγίες και Χριστούς τρεις φορές την ημέρα, όχι παραπάνω. Έχει ηρεμήσει. Το κακό είναι ότι θα έχουμε κόπα Αφρικα φέτος. Άκουσες τι είπε ο Κόλκας. Άκουσες τι είπε ο Κόλκας. Για το Μανέ. Αυτός πρέπει να ήταν, λέει, στόπερ. Και του ευχήθηκε να ψοφήσει. Πολύ ωραίο, τρυφερό. Ηρέμησε τον Πάουκ, πάει καλά. Ο Πάουκ ηρέμησε. Στον αέρα το είπε. Εύχομαι, λέει, να ψοφήσει. Για το Μανέ της Λίβερπουλ. Απίστευτο. Κάτι επιστήχημα θα παίξει. Πάντως την τελευταία φάση. Την τελευταία φάση ακόμη και η Ρώμα Νέη ηθοποιός μας την έβαζε. Ξεκάθαρα. Με το μύτο βαράς και τη βάζει. Με το μύτο. Πιστεύω ότι σημάδεψε out. Ναι. Σκέφτεσαι να παίζεις στον Άρη αυτός. Να πω κάτι το τελευταίο. Μάριε. Ναι. Μάριε, δεν σχολιάζει τους Ταμτάκους από την Νάπολη που θέλουν να πάρουν και αποτέλεσμα και δεν κάνουν ούτε μισή φάση. Και χάνουν εκεί στο 90. Όπα, τους αδικείς. Πρώτο 20 λεπτό είναι. Πρώτο μισάωρο είναι πολύ καλή η Νάπολη. Παίζει ωραία. Πρέπει να είναι η ομάδα, το έλεγα στον Παναγιώτη χθες στο διάλειμμα, με το πιο γρήγορο τρανζίσιο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο. Μην τους λες Ταμτάκους, ρε φίλε. Μεγάλο εκδρομικό λαό. Δεν τους χωνεύω, το ξέρεις. Τεράστιο. Εντάξει, γιατί λέω έτσι. Γιατί βλέπω τον Ινσίνη και τον Μέρτενς και τους έχω συνδυάσει με νιώτες, με GLX ο ένας και με κρύπτον ο άλλος κοντούς, με κουρέματα ό,τι να είναι. Ναι, 9 σου 10 αποσβεστής πλέον έτσι είναι. Κάτσε, περίμενε. Δεν το έβαλα θέμα εγώ εδώ πριν 1,5-2 μήνες. Που λέω στον Τυρακόπουλο σε μια περιγραφή, Ινσίνη εδώ, γέννημα θρέμα της Νάπολη. Λέω αυτό ρε Χρήστο, είναι περιττό. Τον βλέπουμε ρε φίλε. Το παιδί αν δεν έπεσε μπάλα θα έκλεβε τα ζάντες αυτοκινήτων, λάστιχα αυτοκινήτων. Μιλάτε έτσι για τη μεγάλη Νάπολη. Εννοείται. Έλα. Ο μύθος της μεγάλης Νάπολης είναι αυτό. Έτσι. Ο Παπαδόπουλος είναι ο μύθος της μεγάλης Νάπολης. Όχι η μεγάλη Νάπολη. Ο μύθος της μεγάλης Νάπολης. Ωραία, Θουβού. Όταν πηγαίνει 20.000 πάνω στο σπίτι. Έγινε παλικάρι μου. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Κάντε κληρώσεις. Μαρία Βασιλίμη. Είναι νικητές για το Άρης Πανετολικός. Πάμε ξανά, Χρήστατε. Μαρία Βασιλίμη. Γαλανός Αντώνης. Γαρδάνης Άρης. Ωραία. Και τους νικητές για το live του Peter Murphy μας προσφέρει το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά Μεταμορφώσεως 5. Είναι η. Για Peter Murphy, έτσι, είναι Μονές. Σάββατο βράδυ. Θωμάς Παπάς και Χριστίνα Αστέρη. Επαναλαμβάνω, Χριστίνα Αστέρη και Θωμάς Παπάς για Peter Murphy. Είναι ωραίο άλμπουμ, αλλά είναι όλο down tempo. Δεν έχει γκάζια, ας πούμε. Νομίζω ένα-δυο έχουν γκάζια, αν δεν κάνω λάθος.
Ωραίο, ωραίο βγάλανε. Αλυτάκια είναι, τσουγλανάκια οι Arctic Monkeys. Λοιπόν, παιδιά, αύριο άλλες δύο προσκλήσεις μονές για Peter Murphy από την Τρόικα και δύο διπλές θα δίνουμε για το sold out live των Rock and Roll Children. Είναι το ετήσιο, όχι μνημόσυνο, η ετήσια μαύρη επέτειος στη μνήμη του τεράστιου Ronnie James Dio. Τρεις ώρες μουσική από τους Rock and Roll Children, μόνο Ronnie James Dio. Από Elf, από Rainbow, από Sabbath, από Dio, από Heaven and Hell. Τρεις ώρες γεμάτο Ronnie James Dio. Έτσι. Κλείνουμε με την ευχή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει σήμερα και η Chelsea να μην ντυθεί στα ιταλικά και να χτυπήσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μόνοι μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια. Παιδιά, να έχετε μια Bloody Rocking Day, ντυθείτε καλά και μην ξεχνάτε, μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια από εμάς. Το Σωτήρι Δασκαλάκη και την Αναστασία. Άιντε γεια!